στους Βούλγαρους. Πώς θα το πάνε. Η μεγαλύτερη ντροπή για έναν αντάρτη ήταν αυτή του εφοπλισμού. Αυτό ήταν εξαιρετικά ατιμωτικό. Και υπήρξαν αντάρτες που όταν τους επιβλήθηκε ποινή εφοπλισμού αυτοκτόνησαν. Και τώρα λες σε αυτούς τους ανθρώπους που ζήσανε στο βουνό τόσα χρόνια και νικήσανε όλους τους αντίπαλους, Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους, τους λες να παραδώσουν τα όπλα, χωρίς να έχουν ιτηθεί. Δεν συμμετείχαν σε κάποια μάχη και ιτήθηκαν. Ακούγησα το όπλο μου εκεί που όλοι τα βάζανε τα όπλα και γύρισα πίσω. Μόλις πήγα και κατέβηκα το πρώτο δεύτερο σκαλοπάτι για να βγω από την πόρτα, ξαναγύρισα. Δεν ξέρω, μου ήρθε σαν ζαλάδα, σαν κάποιος να μου λέγε, πήγαινε πάρ' το, γιατί το δίνεις. Πηγαίνω, ξαναρπάζω το όπλο μου και τον κάλεσα έτσι και δεν ήθελα να το παραδώσω. Ήρθε ένας φαντάρος που ήταν η σκοπιά γύρω-γύρω. Στην κατοχή ήμουν μαθητής γυμνασίου. Παρακολουθούσα όλους τους αγώνες που έκανε η Εθνική Αντίσταση εναντίον των κατακτητών. Ήθελα όμως να γίνω αξιωματικός. Και ένας συγγενής μου μου είπε όταν τελειώσεις το γυμνάσιο, πριν πας στη Σχολή Ευελπίδων, να γίνεις υπαξιωματικός και στη συνεχεία να δώσεις εξετάσεις. Πράγματι, όταν τελείωσα το γυμνάσιο, ήταν το 1947, υπέβαλα τα χαρτιά μου και περί το τέλος του έτους κατετάγην εθελοντής στο στράτευμα. Τότε δεν ήξερα ακριβώς τι ήταν ο πόλεμος και μεταξύ τι εγένετο. Όταν όμως έφτασα στο μέτωπο, αντελήφθην ότι υπήρχαν δύο στρατόπεδα, δύο παρατάξεις μεγάλες, που μόλις τελείωσε ο γράμμος, σταμάτησε το Αντάρτικο και έγινε πόλεμος χαρακομμάτων. Δηλαδή, από μια μεριά υπήρχε ο Εθνικός Στρατός και από την άλλη μεριά υπήρχαν οι αντάρτες. Τότε μας λέγανε ότι πρόκειται για συμμορίτες και έτσι τους βλέπαμε, όπως μας λέγανε. Εγώ όμως διαπίστωσα ότι δεν ήταν συμμορίτες. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί που είχαν πάρει τα όπλα δεν ήταν ληστές, συμμορίες κλεπτών, αλλά ήσαν Έλληνες όπως ήμασταν και εμείς και είχαν κάποια ιδεολογία και πολεμούσαν πράγματι για την πατρίδα όπως και εμείς με τη δικιά τους ιδεολογία. Σταμάτησαν λοιπόν το Αντάρτικο και βγήκαν πάλι στα βουνά. Τα αίτια για μένα δεν τα γνώριζα και ούτε καθόμουν εκεί σαν παιδί που ήμουν να εξετάσω γιατί γινόταν αυτό το πράγμα. Γιατί γινόταν αυτή η μεγάλη τραγωδία να σκοτώνονται αδέλφια με αδέλφια. Αργότερα όμως κατάλαβα και από τη δική μου εμπειρία αλλά και από αυτά που είχα διαβάσει και στη συνέχεια από τη Σχολή Ευελπίδων που έδωσε εξετάσεις όταν τελείωσε ο εμφύλιος μετά το 1949. Βρέθηκα λοιπόν το 1948, βρέθηκα όταν γινόντουσαν, είχαν τελειώσει περίπου οι επιχειρήσεις στο γράμμα. Η μεραρχία η δική μου ήταν στην περιοχή Χιάτστα, Γρεβενά και Καστοριά και μόλις είχαν τελειώσει οι επιχειρήσεις αυτές, εγώ είχα λάβει μέρος σε πολλές αποστολές, όπως ήταν Ενέδρες, Περίπολη κλπ. Αλλά στις επιχειρήσεις του γράμμου δεν ήρθα αντιμέτωπος κατευθείαν, δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο στις μάχες αυτές. Έφυγε λοιπόν η μεραρχία η δεύτερη και πήγε και εγκαταστάθηκε στη Φλόρινα και πήρε τα υψώματα του όρους Βίτσι. Βρέθηκα λοιπόν και εγώ εκεί και έμεινα επί ένα περίπου χρόνο μέσα στα χαρακώματα, μέσα σε αμπριά και μέσα σε σκηνές. Η ζωή ήταν φοβερή. Να σκεφτείτε ότι ήταν υπό το 0, 20, 30 και βρισκόμασταν επάνω στα υψώματα, μέσα στα αμπριά,
με μεγάλες καβουχίες, όπως ήταν το κυριότερο, ήταν το νερό. Νερό δεν υπήρχε, με την έννοια ότι δεν μπορούσαμε να το βρούμε εύκολα. Σε μία νεκρά ζώνη, θυμάμαι, υπήρχαν βρύσες, οι οποίες άλλοτε τις παγίδευε ο Εθνικός Στρατός όταν έπαιρνε το νερό και όταν έφευγε, ερχόντουσαν οι αντάρτες και παγιδεύανε το νερό για να μην πάρουμε εμείς. Πολλές φορές το νερό μας ήταν το χιόνι. Λιώναμε το χιόνι και πίναμε νερό. Η μεγάλη τελεοπορία ήταν και αυτή που προσφέρανε εξίσου πολλές υπηρεσίες ήταν οι χωρικοί με τα ζώα τους. Αυτοί κάνανε όλες τις μεταφορές και σε πολεμοφόδια και σε τρόφιμα. Αλλά όμως μου έκανε εντύπωση ότι αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολύ βασανισμένοι. Ενώ δεν τους βλέπαμε με καλό μάτι, αυτοί δίναν το παν για να μας βοηθήσουν. Ίσως επειδή ήσαν από χωριά και είχαν λάβει πιο μπροστά στους αγώνες εναντίον των Γερμανών και μετά δεν πρόλαβαν να πάρουν τα όπλα να πάνε με τους αντάρτες. Πάντως, αντιλήφθηκα εγώ ότι οι άνθρωποι αυτοί ήσαν κάπως χαρακτηρισμένοι και δεν έπρεπε να τους δώσουμε εμπιστοσύνη όσο θα έπρεπε. Και γι' αυτό, όπου πηγαίναμε μαζί τους, αυτοί έπρεπε εμείς να προφορούμε και να μην παίρνουν αυτοί όπλα, παρά μόνο να κρατάνε τα ζώα. Σε πολλές μεταφορές, σαν επικεφαλής ήμουν και εγώ μπροστά στις μονάδες που ήταν ο στρατός, σχεδόν στην πρώτη γραμμή, χρησιμοποιούσαμε αυτούς τους ανθρώπους με τα ζώα που πολλές φορές και σε μία περίπολο μάλιστα θυμάμαι, που βρέθηκα κι εγώ σε μία ενέδρα που παραλίγο να σκοτωθώ και είχα και έναν 19 νεότερό μου, ονόματι Καραγιάννη, ο οποίος έμαθα αργότερα ότι σκοτώθηκε στην Κύπρο. Αυτός μου είπε, Δημήτρη, αν γλιτώσεις, έχω τη μάνα μου και τον πατέρα μου στον πύργο της Ηλίας, λέγεται έτσι, και μια αδελφή. Σε παρακαλώ να πας και να τους πεις πώς βρέθηκα εδώ και πώς σκοτώθηκα. Βέβαια η ενέδρα αυτή απεσύρθηκε, διότι από πίσω ερχόταν μια άλλη μεγαλύτερη μονάδα και πήραν εντολή να την εγκαταλείψουν και είδα εγώ με τα μάτια μου και παρολίγο να κάνω το σφάλμα να χτυπήσουμε τα όπλα, πριν όμως ο αξιωματικός που ήταν επικεφαλής μου είπε να μην κάνουμε τίποτα διότι είμαστε κυκλωμένοι και ότι αυτοί φεύγουν διότι ήρθαν όχι για μας να κάνουν την ενέδρα, αλλά για κάποια τμήματα τα οποία ερχόντουσαν πίσω από μας. Είχε τελειώσει αυτή η επιχείρηση και θα έρθω στη μεγάλη μάχη της Φλόρινας. Η μάχη αυτή για τους αντάρτες ήταν καθοριστική, διότι ήταν το τελευταίο τους χαρτί, όπως λέμε. Έπρεπε να πετύχουν σε αυτή τη μάχη, συγκέντρωσαν όλες τις δυνάμεις που είχαν, όλα τα μέσα που υπήρχαν, διότι βλέπαμε και ακόμη και το πυροβολικό τους και τους όλμους, οι οποίοι ήσαν ακριβώς απέναντι από μας, και διαπιστώσαμε και μετά από την αποτυχία τους, όταν καταλάβαμε τα υψώματα απάνω, τον εφοδιασμό τους, τα όπλα τους, τα πυρομαχικά τους, τα οποία υπήρχαν μέσα σε αμπριά κτλ. Είχαν σαν σκοπό να καταλάβουν τη Φλόρινα και να σχηματίσουν την κυβέρνηση του βουνού, όπως λέμε, για να δώσουν στην Ευρώπη ότι έχουν κάνει μια κυβέρνηση, έχουν κάνει ένα κράτος δικό τους που θα αποτελεί από το νομό της Φλόρινας, της Καστοριάς και της Κοζάνης. Τρία ημερόνυχτα έμεινα μέσα στα χαρακόμματα και θυμάμαι τις στιγμές αυτές. Κάθε ξημερώματα μαζεύαμε
τις σκοτωμένες και τις μεταφέραμε σε κάποια σημεία για να... Πολλοί εχμαλωτίστηκαν, είτε παραδόθηκαν. Και θυμάμαι ένα γεγονός που στρατιώτες, οι οποίοι ήταν το πυροβολικό και ήταν πίσω από μας, ερχόντουσαν προς την πλευρά τη δική μας να παραδοθούν, νομίζοντας ότι, ότι το μέρος εκείνο είχε καταληφθεί από τους αντάρτες και είχαν σηκώσει τα όπλα και φωνάζανε «Σύντροφοι, μη μας σκοτώνετε, ερχόμαστε να παραδοθούμε», και ήταν στρατιώτες και δεν είχαν αντιληφθεί ότι ήμασταν εμείς. Ώσπου στο τέλος ο διοικητής του τάγματος μας είπε «Μη χτυπήσετε καθόλου», γιατί είχε δει με τα κιάλια ότι ήταν στρατιώτες οι οποίοι ερχόντουσαν σε εμάς. Είδαμε σκοτωμένους οι οποίοι είχαν χτυπηθεί από πίσω. Εγώ με τα μάτια μου είδα 2-3 αντάρτες οι οποίοι δεν είχαν βληθεί από μπρος που είχαν κάνει την επίθεση, αλλά είχαν βληθεί από πίσω. Εκ των υστέρων έμαθα ότι οι αντάρτες αυτοί είχαν από διάφορες επιχειρήσεις που είχαν κάνει οι αντάρτες, όπως ήταν στο Καρπενήσι και είχαν καταλάβει το Καρπενήσι και στην Άουσα, είχαν συγκεντρώσει νέα παιδιά, τους είχαν πάρει στο βουνό και εκεί τους εκπαιδεύσαν και στη μάχη της Φλόρινας τους βάλανε μπροστά για να πολεμήσουν. Και σε περίπτωση που αυτά τα παιδιά δεν μπορούσαν να πολεμήσουν και θέλανε να οπισθοχωρήσουν, αυτοί εβάλλονται από πίσω από τους λεγόμενους καπετάνιους. Τέτοιους καπετάνιους είχαμε συλλάβει κιόλας, γιατί είχαν και ορισμένοι είχαν παραδοθεί στο τάγμα και στην ταξιαρχία. Η ταξιαρχία ήταν η 21η ταξιαρχία που ήμουν εγώ. Το τάγμα ήταν το 606 τάγμα πρεσβικού και διοικητής ήταν της ταξιαρχίας ο μετέπειτα μεγάλος αυλάρχης του βασιλέως, Παύλου, ο Βασιλόπουλος, και ο επιταλάρχης ο δικός μας ήταν ο Ζαροκλιώτης και αυτός ο μετέπειτα αυλάρχης του βασιλέως. Είχα συνοδεύσει ορισμένους εχμαλώτους αμέσως μετά τη μάχη στη Φλόρινα. Εκεί ήταν στην πλατεία, τη μεγάλη πλατεία της Φλόρινας, είχα δει περίπου όλη η πλατεία ήταν γεμάτη από σκοτωμένους αντάρτες, άνδρες και γυναίκες, νεαρά παιδιά, νεαρές κοπέλες, εκεί, και ο κόσμος βέβαια τους έβλεπε όπως ήσαν εκεί αραδιασμένοι. Το θέαμα βέβαια ήταν τριχαστικό, αλλά την εποχή εκείνη πλέον ήταν η ζωή και ο θάνατος. Μπορούσε δηλαδή, όπως και υπήρχαν περιπτώσεις και στη δικιά μου ταξιαρχία που βρέθηκαν σκοτωμένοι που είχαν βληθεί από βλήματα του στρατού εναντίον των αντάρτων και ήταν αδέρφια τους ή πατεράδες τους ακόμη που είχαν βγει στο βουνό. Για μένα ήταν μια μεγάλη τραγωδία. Ο πόλεμος αυτός δεν ήταν πόλεμος, κανονικός. Όπως εγώ όταν είχα πάρει την απόφαση να καταταγώ, δεν ήξερα ότι θα αντιμετωπίσω αυτόν τον πόλεμο. Εγώ νόμισα ότι θα γίνει ο θελοντής, θα πάω να υπερασπιστώ την πατρίδα για έναν πόλεμο που θα ήταν κατά της πατρίδας μου. Αυτός ήταν ένας εφήλιος πόλεμος που δυστυχώς άφησε τα σημάδια, τα μαύρα σημάδια που ακόμη και σήμερα ακόμη δεν μπορούμε να αντέξουμε, γιατί υπήρξε η μεγάλη καταστροφή. Τώρα, για τα αίτια και τα λοιπά εκ των υστέρων, μου διάβασα την ιστορία και στη σχολή Ευελπίδου που μας είπαν τις μάχες αυτές που αφορούσαν τον πόλεμο, τον εφήλιο πόλεμο, αντελήφθηκα ότι πράγματι εμείς οι Έλληνες δεν φταίγαμε καθόλου, ούτε οι μεν, ούτε οι δε. Με τη συνθήκη που υπήρχε χώρισαν την ανθρωπότητα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις ζώνες επιρροές και έπρεπε εδώ στην Ελλάδα να επικρατήσουν οι συμμαχικές δυνάμεις, οι Άγγλοι και οι Αμερικάνοι. Άλλωστε, όλος ο πολεμικός εξοπλισμός της Ελλάδος, του Εθνικού Στρατού, ήταν από το 1948 και μετά, ήταν καθαρός αμερικάνικος εξοπλισμός,
και τα πολεμιφόδια και τα αυτοκίνητα, τα οχήματα, ακόμη και τα αεροπλάνα, τα τάγκς και τα λοιπά. Μετέπειτα αντελήφθην ότι υπήρχε μονομερής, ας πούμε, εξιστόρηση όλων αυτών των γεγονότων. Βέβαια, αν αναλύσουμε τα πράγματα και δούμε ότι το συμφέρον της πατρίδος ήταν την εποχή εκείνη να μην γίνει αυτός ο αδερφοκτόνος πόλεμος, εγώ πιστεύω ότι αν παραδειγματιζόμασταν τους Ιταλούς και τους Γάλλους μετά την κατοχή και τον πόλεμο, αυτοί οι κομμουνιστές οι οποίοι παραδόθησαν και εν πάση περιπτώσει μπήκανε μέσα στην νομιμοποίηση του κόμματός τους μέσα από το κοινοβούλιο κτλ. Τα πράγματα δεν θα ήσαν για μας, για την Ελλάδα, τόσο καταστροφικά. Αυτός ο πόλεμος ήταν χειρότερος πόλεμος και από τον πόλεμο που έγινε εναντίον των Γερμανών, των Ιταλών κτλ. Με τα πολλά θύματα τα οποία είχε. Αυτά από την πλευρά της τη δική μου που έζησα αυτά τα δύσκολα χρόνια με κακουχίες, αντελήφθηκα τους κινδύνους ο οποίος είχε και για τους μεν και για τους δε και θέλω να μην ξαναγίνει άλλη φορά τέτοιος πόλεμος, αλλά να η ιστορία πάντοτε να είναι μπροστά και να μας διδάξει για το μεγάλο κακό, τη μεγάλη καταστροφή η οποία έγινε στην πατρίδα μας. Σήμερα φέρετε το βαθμό του αντιστρατήγου. Σαν στρατηγός του ελληνικού στρατού, σας έχουν καλέσει να πάρετε μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις που γίνονται στο Γράμμο. Όπως ξέρετε, κάθε χρόνο γίνονται κάποιες εκδηλώσεις επάνω στο Βίτσι και επειδή εγώ το βουνό Βίτσι το έζησα και το ξέρω γιατί εκεί ήμουνα 1,5 περίπου χρόνο, δεν ήθελα να πάω καθόλου διότι δεν ήθελα ποτέ να σκέφτομαι αυτά τα τραγικά γεγονότα. Αυτό το μίσος που υπήρχε την εποχή εκείνη δεν πρέπει να ξαναγίνει διότι θα πρέπει πλέον να κοιτάζουμε μπροστά και όχι να γυρίζουμε πίσω σε αυτές τις θλιβερές ημέρες, σε αυτά τα θλιβερά γεγονότα. Μπορούσε να γίνει κάτι ανάλογο που έγινε στην Ισπανία και εκεί έγινε φίλος. Και στο τέλος αυτός ο ίδιος ο δικτάτορας ο Φράγκο κατάλαβε ότι πρέπει να υπάρξει η συμφιλίωση. Και έξω από τη Μαδρίτη που πήγα και επισκέφτηκα εγώ αυτό το μεγάλο το μνημείο, είχε δίπλα-δίπλα θαμμένους και τους δεξιούς και τους αριστερούς. Και έτσι ο κόσμος ξέχασε, λησμόνησε αυτή τη μεγάλη διαφορά και το μίσος που υπήρχε, αλλά συναδελφώθηκε διότι πρέπει να πάει μπροστά και όχι να γυρίζουμε και να μας χωρίζουν αυτά τα οποία μας χώριζαν την εποχή εκείνη. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα δεν έγινε για μερικά χρόνια. Και δεν έγινε για πολλούς λόγους που, αν είχα χρόνο, μπορούσα να σας πω γιατί δεν έγινε. Διότι εφόσον είχαμε νικητάς τον Εθνικό Στρατό και είχαμε τους αξιωματικούς, οι αξιωματικοί ήταν οργανωμένοι σε μια θλιβερή, τραγική οργάνωση που λεγόταν ο ΙΔΕΑ. Μέσω λοιπόν αυτού του ΙΔΕΑ, ο στρατός εκινήτω κατά τις επιδιώξεις αυτή της οργάνωσης. Διεκδικούσαν την οργάνωση αυτή, πλέον σαν αξιωματικό τώρα που ζούσε μετά τη σχολή Ευρυπίδων, και ο βασιλιάς Παύλος για να κατοχυρώσει τη βασιλεία του και ο πρωθυπουργός της Ελλάδος ο Καραμαλής για να κατοχυρώσει την πρωθυπουργία του. Άλλωστε, το σχέδιο Περικλής στις εκλογές του 1961 ήταν από αξιωματικούς του ΙΔΕΑ που γραμματέας ήταν ο μετέπειτα δικτάτορας ο Παπαδόπουλος.
Αυτός ήταν γραμματεύς του σχεδίου Περικλής. Το σχέδιο αυτό του Περικλής ήταν η βία και η νοθεία στις εκλογές του 1961. Αυτό το σχέδιο Περικλής, το επιτελικό σχέδιο, υπήρχε στην, βρέθηκε μέσα στο Γεθά. Ο Γιώργης Παπανδρέου τότε, όταν το παραδώσαν, κατήγγειλε στη Βουλή αυτό το σχέδιο για τη βία και νοθεία. Πριν όμως ήθελε να βρει την πράξη, όχι το επιτελικό σχέδιο, την εφαρμογή του σχεδίου. Και έδωσε εντολή στο τρίτο σώμα στρατού που υπηρετούσα εγώ τότε, στο κλιμάκιο της ΚΙΠ 41-51 μονάδα, σαν λοχαγός, να προβώσει την αποκάλυψη μαζί με έναν άλλο συνάδελφο, ο οποίος δεν ζει τώρα, είναι ο στρατηγός Τσαμασιώτης, ο Σπύρος, και με εντολή της, του διοικητού της ΚΙΠ, στρατηγού Ακόρου, και του διοικητού εδώ του στρατηγού του τρίτου σώματος στρατού Τσολάκα, πήρα την εντολή και προέβη στην έρευνα του σχεδίου αυτού. Είχε έρθει και ο συνταγματάρχης Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ήταν διοικητής της αντικατασκοπίας της ΚΙΠ, με ειδικό αεροπλάνο για να πάρει και την σύμφωνο γνώμη του Τσολάκα για να δώσει την εντολή να προβούμε σε αυτή την έρευνα. Πράγματι έγινε η έρευνα, απεκαλύφθησαν οι φάκελοι, βρέθηκαν οι εξωματικοί οι οποίοι ενήργησαν, έδωσαν εντολές στα δεύτερα γραφεία και στα ΤΕΑ, τα ΤΕΑ της εποχής εκείνης, πώς θα ενισχύσουν, τι θα εφαρμόσουν για να βγει στις εκλογές ο Καραμαλής. Είχαν χωρίσει τους Έλληνες σε τρεις κατηγορίες, στους κόκκινους, στους κίτρινους, κόκκινοι ήταν οι κομμουνιστές, κίτρινοι ήταν οι κεντρώοι, τους οποίους λέγανε συνοδοιπόρους, και στους μπλε, τους οποίους λέγανε εθνικόφωνος. Κι όπου χρειάζεται να εφαρμόσετε χρήμα, να δώσετε χρήματα, θα δώσετε χρήμα. Όπου χρειάζεται να έχετε πίεση, θα δώσετε πίεση. Αυτό ήταν το σχέδιο Περικλής. Εκεί ήσαν καταγεγραμμένα όλα τα ονόματα των αξιωματικών, οι οποίοι έλαβαν μέρος εδώ στην περιοχή του Τρίτου Σώματος Στρατού. Τα δώσαμε και αντί να πάνε στο στρατοδικείο, όπως είχε γίνει η προανάκριση από δυο στρατηγούς της εποχής εκείνης, τον Τσαπαπαδάκη και τον Αλέκο, τον, μου διαφύγει το όνομά του, δεν πήγαν αυτοί στρατοδικείο, μεσολάβησαν τα γεγονότα των επιστολών βασιλέως και πρωθυπουργού, τα Ιουλιανά και τα λοιπά, καθαιρέθη στην ουσία ο πρωθυπουργός της Ελλάδος και δημιουργήθηκε η σκευωρία των Σπίδα, πήραν τους δημοκρατικούς αξιωματικούς, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ, με την κατηγορία ότι έλαβα μέρος στην αποκάλυψη, που για αυτούς δεν υπήρχε ενοχή, μας κλείσανε στη φυλακή και έγιναν τα μετέπειτα γεγονότα τα γνωστά με τους αποστάτες και την άνοιξε ο δρόμος στους επίδοξους της δικτατορίας με την 7χρονο δικτατορία των συνταγματαρχών και της προδοσίας της Κύπρου, βέβαια, από τους ίδιους εξωματικούς του ΙΔΕΑ. Σήμερα δεν υπάρχουν στο στράτευμα αυτή η οργάνωση, διότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί, έχουν φύγει, είναι απόστρατοι ή έχουν πεθάνει. Δημιουργήθηκε όμως στην εποχή εκείνη άλλα κατεστημένα, τα οποία σήμερα βλέπουμε και σήμερα τα ζούμε. Σήμερα ζούμε την κρίση στην ισχύα μας, στον πλήρω, στην πίστη μας, ζούμε την κρίση στη δικαιοσύνη με τους αυτούς. Και τότε υπήρχαν. Δεν είχαν ανάγκη όμως αυτά τα κατεστημένα την εποχή εκείνη, γιατί ήταν ο στρατός για τη δύναμη, για την αστυνομία. Εφόσον σήμερα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη αυτών των οργανώσεων, εξελίχθηκε η άλλη παράταξη, η οποία βρίσκεται στο ίδιο κύκλωμα, αλλά σε άλλη, υπό άλλη μορφή.
και Θεός να βάλει το χέρι του, να δούμε πού θα εξελιχθεί και πού θα πάμε. Άρα λοιπόν υπάρχουν ίσως και εξωτερικοί δάκτυλοι. Αλλά για τα περισσότερα εγώ νομίζω η εμπειρία δική μου λένε ότι φταίμε εμείς οι ίδιοι για ό,τι γίνεται. Αυτά είχα να σας πω εν ολίγης. Στρατηγέ, αναφερθήκατε στην Ισπανία και στο τι έκανε ο Φράνκο για το μνημείο της Εθνικής Ενότητας στην Ισπανία. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα σήμερα? Μπορεί να γίνει. Προσπάθησε νομίζω ο Ανδρέας Παπανδρέου να φτιάξει και έλεγε λύθη στο παρελθόν. Να ξεχάσουμε το τι έγινε, αλλά και προχώρησε σε πολλά, όπως ήταν η αναγνώριση της εθνικής αντίστασης και λοιπά. Αλλά δεν ολοκληρώθηκε νομίζω. Έπρεπε να ολοκληρωθεί αυτή η αναγνώριση και να ξεχάσουμε το παρελθόν. Δεν μπορούσε η δεξιά να αναγνωρίσει τους τάγματα ασφαλίτες, όλους αυτούς οι οποίοι είχαν συμμαχήσει με τους κατακτητάς, και είναι πολλοί οι οποίοι έχουν λάβει και ηθικές αμοιβές και χρηματικές αμοιβές, και να μην αναγνωριστεί και από την άλλη πλευρά. Τώρα βέβαια έχουμε δύο περιόδους. Έχουμε την καθαρά εθνική αντίσταση και έχουμε και το μετέπειτα τον εμφύλιο. Εκεί υπήρχε ο διχασμός, διότι οι αξιωματικοί οι οποίοι σήμερα κάνουν αυτές τις εορτές μνήμης που τις λένε, είναι αυτοί οι οποίοι την εποχή εκείνη πολέμησαν και με αυτά που πίστευαν ή αυτά τους υποχρέωσαν να πιστεύουν, δεν μπορούν να τα ξεχάσουν, διότι αποτελούν, έχουν γίνει μέσα από τη ζωή τους. Πολέμησαν, συνάδελφοι τους σκοτώθηκαν, οπότε δεν μπορούν εύκολα να τα ξεχάσουν. Εγώ νομίζω όμως ότι πρέπει να έρθει η ώρα που όσο να είναι έχουν καταλαγιάσει λίγο αυτό το μίσος, να τελειώσει και να γίνει. Και να γίνει κατά το παράδειγμα αυτό που έκανε ο Φράγκο στην Ισπανία. Ένα κενοτάφιο που να βρίσκονται εκεί θαμένοι και οι δυο μεγάλες παρατάξεις οι οποίοι δημιούργησαν αυτή την κατάσταση στην πατρίδα μας. Για την προσπάθεια του Μίκη του Θεοδωράκη να υλοποιήσει το όραμα της Εθνικής Ενότητας, τι λέτε? Ο Μίκης Θεοδωράκης ήδη με τη μουσική του και με τα τραγούδια του έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση και νομίζω ότι πολλά έχει προσφέρει στην Ελλάδα για όλο αυτό το έργο, το οποίο είναι παγκόσμιο, δεν είναι μόνο, δεν περιορίζεται στα σύνορα της πατρίδας μας, αλλά είναι μια μεγάλη φυσιογνωμία, παγκόσμια φυσιογνωμία, που έχει αναγνωριστεί από όλους. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει κάποια σοβαρή αιτία να έρθουμε πλέον στη συμφιλίωση και να τελειώσουν τα μύθια. Άλλωστε, βλέπω τώρα τους νέους ότι όταν εμείς ήμασταν σε κάποια ηλικία, όλα αυτά τα τραγούδια και η μουσική του Θεοδωράκη απαγορευότανε. Σήμερα βλέπω ακόμη και οι λεγόμενοι, ας τους πούμε, όχι συντηρητικούς, οι δεξί, αναγνωρίζουν και τραγουδάνε αυτά τα τραγούδια. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι η ώρα να γίνει αυτή η μεγάλη συμφιλίωση, κατά την άποψή μου, και μάλιστα πρέπει να γίνει όσο δυνατόν γλυγορότερα, διότι σε τελευταία ανάλυση τι φταίνουν τα παιδιά μας, διότι εμείς κάναμε τα λάθη και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Τα παιδιά δεν φταίνουν τίποτα. Ίσα ίσα πρέπει να πούμε στα παιδιά και να τα ομολογήσουμε εμείς τα σφάλματα, διότι έτσι θα καταλάβουν τα παιδιά ότι κάναμε λάθη και μάλιστα μεγάλα λάθη. Αυτό νομίζω θα είναι το μεγάλο δίδαγμα για τα παιδιά. Η λύθη.
Βέβαια γίνονται πολλές συζητήσεις γύρω κατά αν αυτός ο πόλεμος είναι δικαιολογημένος ή όχι και αν πρέπει να συνεχίζεται ή όχι. Πολλά παραδείγματα είχαμε που διηγούνται στρατιώτες ότι από τα χωριά τους είχαν φύγει άλλοι στο στρατό και άλλοι ήταν στο Αντάρτικο. Πριν όμως ήταν τόσο μεγάλος ο φανατισμός και από τις δύο πλευρές που ακούγαμε το βράδυ από τα χαροκόμματα από την άλλη πλευρά να φωνάζουν αδέρφια «Ελάτε να παραδοθείτε σε εμάς, διότι σας έχουν εμπλέξει οι Φρεντερίκοι και οι Αμερικάνοι κτλ. Και ότι θα πρέπει να φύγετε από τις τάξεις του στρατού και να έρθετε να παραδοθείτε σε εμάς». Αλλά αυτό όμως δεν ήταν εύκολο να γίνει και ούτε καν μπορούσαν να μας πείσουν ότι μπορούσαμε να φύγουμε από το στρατό και να πάμε να παραδοθούμε. Το ίδιο γέννητο και από εμάς. Με τα τηλεβόα που βάζαμε, να φύγουν από εκεί και να έρθουν να παραδοθούν σε εμάς. Πολλοί ερχόντουσαν και παρεδίδοντο. Και μάλιστα κλαίγοντας για ό,τι είχαν, για ό,τι είχε γίνει. Αυτό ήταν πάρα πολύ έτσι, πολύ λυπητερό και πολύ τρομακτικό. Να βλέπεις να παραδίδονται αντάρτες οι οποίοι είχαν μετανοήσει για αυτό το οποίο είχαν κάνει. Διότι όπως σας είπα, πολλοί δεν ήταν πολύ φανατισμένοι. Ήταν από διάφορες στρατολογίες που είχαν κάνει από χωριά και τους είχαν πάρει, όπως σας είπα, στην Άουσα και στο Καρπενήσι, οι οποίοι δεν ήσαν κομμουνιστές. Εκείνοι που ήσαν οι φανατικοί ήταν αυτοί του κόμματος. Οι κομμουνιστές, οι αντάρτες, οι καπετανέοι που τους λέγαμε εμείς, έτσι τους ονομάζαν, τους καπετάνιους. Αυτοί δηλαδή όταν τους συλλαμβάνουμε εκμαλώτες, δεν βγάζανε μιλιά, δεν λέγανε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Τους χρησιμοποιούσαν και άλλα μέσα, πολλές φορές τους δέρνανε κιόλας να ομολογήσουν ποιος είναι, γιατί κάνει και δεν λέγανε τίποτα. Αλλά αυτοί όμως ήταν ελάχιστοι. Οι περισσότεροι ήταν αγνοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν φύγει από το χωριό τους για με κάποια ιδανικά για την πατρίδα. Και δεν μπορούσαν να αντέξουν αυτή την κατάσταση η οποία υπήρξε. Γι' αυτό σας λέω ήταν τραγική η κατάσταση την εποχή εκείνη. Ιστορίες για αδέρφια που βρισκόταν από τη μία μεριά και την άλλη, ακούγονται? Ναι, βεβαίως. Στις συζητήσεις ακούγαμε τέτοιες ιστορίες και πάρα πολλές μάλιστα. Και μάλιστα όχι μόνο από στρατιώτες, αλλά και από τους πολίτες ημιονιγούς, οι οποίοι είχαν τα ζώα τους και βρίσκανε στις μάχες απάνω αυτοί, βρίσκανε ή τον πατέρα τους ή τα αδέρφια τους σκοτωμένους. Και υπηρετούσαν αυτοί τον Εθνικό Στρατό. Δηλαδή προσφέρανε υπηρεσίες στον Εθνικό Στρατό και τα αδέρφια τους ήταν από την άλλη παράταξη. Που πολλές φορές τους βρίσκανε σκοτωμένους. Και μου έτυχε εμένα μία εκεί έξω από ένα χωριό από τη Φλόρια που λέγεται Σκοπιά, ένας από το χωριό αυτό να είδε σκοτωμένο τον αδερφό του Αντάρτη. Και αυτός με τα μουλάρια του εργαζόταν στον Εθνικό Στρατό. Τέτοιες περιπτώσεις. Είχαμε ακούσει ότι υπήρχαν πολλές, αλλά και εγώ, όπως σας είπα, διαπίστωσα και από τους πολίτες ακόμη που δουλεύανε για τον Εθνικό Στρατό, υπήρχαν τέτοιες περιπτώσεις. Εσείς θα μπορούσατε να βοηθήσετε σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός μνημείου εθνικής ενότητας στο Γράμμο? Αυτό είναι υποχρέωση, κύριε Λογοθέτη. Βεβαίως μπορούμε. Και είναι υποχρέωση του καθενός να γίνει αυτό. Είναι υποχρέωση του καθενός να γίνει. Και πρέπει να γίνει πριν εγώ που είμαι κάποιες ηλικίες κλείσω τα μάτια, διότι οι μαρτυρίες του καθενός δεν είναι απλώς να τα γράφεις, να τα γράφουν κάποιοι. Είναι οι μαρτυρίες αυτών που τα έχουν ζήσει. Και να μην είναι μονόπλευρα, να είναι οι αληθινές, αυτές που πράγματι υπήρχαν την εποχή εκείνη. Και όχι αυτά που θα ήθελε κάποιος να τα πει για να εξυπηρετήσει κάποιους άλλους οι οποίοι έτσι θα θέλουν. Αλλά όπως έχουν γίνει στην πραγματικότητα. Η μάχη της Φλόρινας ήταν η τελευταία μάχη και εκεί ήταν η καθοριστική μάχη. Διότι για σκεφτείτε κύριε Λογοθέτη, εάν είχαν καταλάβει ορισμένα υψώματα γύρω από τη Φλόρινα, είχαν καταλάβει τη Φλόρινα, ποια θα ήταν η τύχη της Ελλάδας σήμερα. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που πρέπει να απαντήσουν οι κομμουνιστές.
που δεν έχουν απαντήσει ακόμα. Ορισμένοι λένε ότι παρασυρθήκαμε και ότι ο Ζαχαριάδης σπρώδωσε. Αυτοί έπρεπε να σκεφτούν ότι εφόσον η Ελλάδα είχε μπει στο μπλοκ των Δυτικών και ότι τους είχε κλείσει ο Τίτο τα σύνορα, ο Στάλιν τους είχε πει, εγώ υπέγραψα, αν μπορείτε μόνοι σας συνεχίστε. Αν δεν μπορείτε, από μένα μην περιμένετε βοήθεια. Αυτό έπρεπε να το είχαν εκτιμήσει. Περιορίστηκαν, και αυτό ήταν η επιτυχία του Εθνικού Στρατού, περιορίστηκαν σε ένα τομέα, στο Γράμμα και στο Βίτσι, που είχαν μόνη διέξοδο για να φύγουν, μόνο την Αλβανία. Από εκεί φύγανε και πήγανε στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Αναφερθήκατε πριν στον ΙΔΕΑ και αφήσατε να εννοηθεί ότι εσείς είχατε διαφορετική άποψη. Τι έγινε την περίοδο της Χούντας με εσάς? Ο ΙΔΕΑ, όπως ξέρετε, είναι Ιερός Λόγος Ελλήνων Αξιωματικών, έτσι είναι τα αρχικά. ΙΔΕΑ, Ιερός Λόγος, δεσμός, Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών, ΙΔΕΑ. Αυτός ξεκίνησε από τη Μέση Ανατολή και ήρθε στην Ελλάδα. Και σιγά σιγά αναπτύχθηκε σε όλες τις μονάδες. Όπως σας είπα, η ΙΔΕΑ είχε τις εμπειρίες του από τη Μέση Ανατολή με τα κινήματα που έβαιναν από τους αριστερούς εκεί και έπρεπε να δημιουργηθεί ένας αντικομμουνισμός εδώ στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, μέσα από τον φόβο των κομμουνιστών, κατορθώνανε να επικρατούν και να ελέγχουν την κατάσταση μέσα από κάποιο κόμμα. Δεν μπορούσαν οι αξιωματικοί να ελέγχουν μια κυβέρνηση, αλλά έπρεπε να ενισχύσουν μια κυβέρνηση η οποία ήταν δική τους. Και σαν τέτοια κυβέρνηση ήταν η κυβέρνηση της δεξιάς. Διότι ήταν οι λεγόμενοι εθνικόφωνες και λέγανε όσο πιο δεξιά είσαι, τόσο πιο Έλληνας είσαι. Αυτό ήταν δυστυχώς το σύνθημα την εποχή εκείνη. Και σε όλες τις εκλογές, από το 1950 και μετά, χρησιμοποιούσαν το στρατό για να ενισχύσουν την παράδειξη που θέλουν. Δηλαδή είχαμε ανάμειξη του στρατού στα πολιτικά δρόματα της χώρας. Αυτό το ζήσατε εσείς? Αυτό το έζησα και νερός μάλιστα το 1956, όταν για πρώτη φορά ο Καραμαλής βγήκε στις εκλογές. Είχαν έτοιμο και τότε σχέδιο πραξικόπημα. Εάν δεν έβγαινε ο Καραμαλής με το πρόσχημα του φόβου του κομμουνισμού να φτιάξουν ένα σύστημα διακυβέρνησης της χώρας, η οποία ήταν όπως είναι σήμερα στην Τουρκία. Δηλαδή θα έχουμε στρατό και θα διοικεί και θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα υπακούει σε εντολές του στρατού, της ηγεσίας του στρατεύματος. Τι βαθμό είχατε τότε εσείς? Στις εκλογές του 1956 ήμουν υπολογαγός. Και επειδή ξέραν από τότε εγώ ότι δεν ανήκα στη δεξιά, για να μην βρίσκομαι το βράδυ εκείνο που θα μοιράζανε ψηφοδέλτες στο στρατό, με στείλανε σε ένα ύψωμα που το θυμάμαι το όνομα, τα Ραχμαλή στη Νέα Σάντα, με μία ομάδα στρατιωτών 15 για να φυλάμε εκεί. Ενώ δεν ήταν η σειρά μου, αλλά έπρεπε εγώ να μην βρίσκομαι εκεί και να με στείλουν εκεί. Και όταν την άλλη μέρα το πρωί ήρθαμε στο τάγμα, ο διοικητής συνοδεία μας πήγε για να ψηφίσουν στο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Σάντας. Γιατί ξέρανε ότι ο στρατηγός, ο οποίος ήταν συγγενής μου, ήταν με την Φιλελεύθερος και ανήκει στην άλλη παράταξη και δεν έπρεπε εγώ να παρακολουθήσω και να δω όλο αυτό που γινόταν, τα ψηφοδέλτια που μοιράζονται στο στρατό, για να μην τους καταγγείλω. Το 1961. Το 1961 έγινε ακόμη χειρότερο. Το 1961 βρισκόμουν στο Σιδηρόκαστρο και είχα την τύχη. Με το βαθμό. Λοχαγού. Είχα την τύχη να συνεργαστώ με τον αείμνηστο, το μεγάλο αυτόν αγωνιστή, πατριώτη, τον Μουστακλή τον Σπύρο. Είμαστε στην ίδιο τάγμα
Και εκεί, στα φυλάκια προκαλύψεως που υπήρχαν κατά μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, εγώ είχα περίπου 15 φυλάκια στα σύνορα. Και στα φυλάκια αυτά αντελήφθημε όταν σε μια συγκέντρωση που είχε γίνει στο Τάγμα, ότι οι ταχυδρόμοι είχαν πάρει από το δεύτερο γραφείο του Συντάγματος εφημερίδες μιας παράταξης, ελληνικό βορρά, για να μοιράσουν τους στρατιώτες να διαβάσουν, για να επηρεάσουν το αυτό. Ενώ μας λέγανε ότι οι στρατιώτες πρέπει να είναι αμέτωχοι, γιατί και στην ουσία με λεφτά τα οποία είχαν από τα καψιμή των στρατιωτών, αγοράσαν εφημερίδες και στέλνανε σε όλα τα φυλάκια. Αυτό μόλις το αντιληφθήκαμε, το καταγγείλαμε και έγιναν τα γνωστά γεγονότα τότε, την εποχή εκείνη που κατοικέθησαν και μέσα στη Βουλή για αυτά τα παρέκτροπα τα οποία έγιναν και τη μεσολάβηση η οποία έγιναν για τους στρατιώτες μέσω των δεύτερων γραφείων. Μετέπειτα όμως, όταν μετά από 4-5 χρόνια, όταν υπηρετούσε εδώ, απεκαλύφθη το σχέδιο το οποίο εγώ τότε με το Σπύρο τον Μουστακλή καταγγέλαμε τη διανομή των εφημερίδων της δεξιάς στους στρατιώτες. Το 1964 δόθηκε εντολή για να αποκαλύψουμε αυτό το σχέδιο. Τότε υπήρχε το σχέδιο, το οποίο ήταν στα δεύτερα γραφεία. 21 Απριλίου 1967. Ήμουν φυλακισμένος στο Βουδί το 1967, στο Βουδί. Όπως ξέρετε, το 1965 είχαμε καταγγείλει το σχέδιο Περικλής. Γιατί αυτού συγκεντρώσανε τους αξιωματικούς τους δημοκρατικούς, τους κόλλησαν τη Ρετσινιά ασπιδικός, μας έκλεισαν σε φυλακή με την κορία Εσχάτη Προδοσία και Ένωση Προστάσεις, διότι συμμετείχαμε, λέει, προς μία οργάνωση η οποία θα ανέτρεπε το βασιλιά. Στη συνέχεια. Στη συνέχεια, με το άλλο πραξικόπημα του βασιλέως τον Δεκέμβριο του 1967, πλέον είχε επικρατήσει η Χούντα των Συνταγματαρχών και είχαν πει αυτοί κατηγορούνται, που είναι μέσα στη φυλακή τότε, κατηγορούνται ότι πήγαν να ανατρέψουν τον βασιλιά. Εφόσον όμως εμείς ανατρέψουμε τον βασιλιά, πρέπει να τους δώσουμε αμνηστία σε αυτούς να βγουν από τη φυλακή. Άρα δεν τους έχουμε πλέον ανάγκη, έγινε σκοπός μας. Όπως μας είπε, μας εξομολογήθηκε ο αρχιφύλακας στο Βουδί που ήταν στο στρατόπεδο μέσα, μας είπε πλέον, είπε ο Πατακός, πλέον δεν σας έχουμε ανάγκη, να τους αφήσετε ελεύθερους και να μην βγαίνουν δύο φορές την ημέρα να έχουν έξοδο στο σειρματοπλέγματα βέβαια, σε μια αυλή, αλλά πλέον αφήστε τους αυτούς. Και όπως και μας άφησε ελεύθερο, μας φέρνουν οι συγγενείς τρόφιμα, μας βλέπανε πιο τακτικά, οπότε αναγκάστηκαν να δώσουν αμνηστία στους βασιλικούς και δώσαν και σε εμάς. Γιατί εμείς είχαμε καταφύγει πλέον στο δευτεροβάθμιο, στον αθαιρετικό δικαστήριο, γιατί αυτό που μας εδίκασε ήταν το στρατοδικείο. Μεσολάβησαν το πραξικόπημα του βασιλιάς, απέτυχε ο βασιλιάς, ισχυροποιήθηκε η Χούντα και έτσι εμάς πλέον δεν μας είχε ανάγκη. Και μάλιστα όταν εγώ βγήκα από τη φυλακή, φορούσα και τη στολή, πήγα στο Γενικό Επιτελείο να παρουσιαστώ και λέμε, μου λέγανε σε ποια μονάδα θέλετε να στείλουμε. Εδώ, οπουδήποτε, όπου έχει ανάγκη η πατρίδα, της απάντησης. Υπήρξε η γνώμη των σκληρών και είπε πλέον αυτούς δεν μπορούν να τους φέρουν στρατό και όχι μόνο δεν μας αποστράτευσαν, μας απόταξαν, που να μην, όταν εγώ ζήτησα το 1974 να πάω εθελοντής στην Κύπρο, δεν δέχτηκαν, διότι είχα την ατιμωτική πράξη της αποτάξεως από το στρατό. Και έτσι δεν είχα την ευκαιρία να πάω να πολεμήσω στην Κύπρο. Μου στέρισαν και αυτό το δικαίωμα. Την περίοδο της Χούντας και μετέπειτα, όταν έγινε η αποκατάσταση της Δημοκρατίας, ο Καραμαλής δεν ήθελε να μας επαναφέρει στο στράτευμα. Μάλιστα. Και δικαιωθήκαμε την πρώτη φορά, υπουργός στρατιωτικών ήταν ο Βέροφ, με τίποτα αυτός δεν εφήρμοσε την απόφαση. Το μυαλό της. Μια χαρά.
Μπράβο, περιποιείται όλοι που μαγειρεύουν. Μη μου πεις. Τώρα φέτος λίγο έτσι. Κάποια ταυτότητα. Δεν μου λες. Δημοσιογραφικά μπορεί να μπορώ να πάω να παρακολουθήσω την ημέρα. Δεν μου λες εκεί το φίλο. Τι θέλει να το βγάλεις αυτό, να σου βγάλω μια αυτοτυπία, να σου φέρω. Το είδος αισθητικής, τι το έδωσε. Με την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, υπεβάλαμε τα χαρτιά για να επανέλθουμε στο στράτευμα. Έπρεπε να ακολουθήσουν μια διαδικασία με επιτροπές να εξετάσουν τα χαρτιά και να δικαιωθούμε. Από τα συμβούλια αυτά των κρίσεων δικαιωθήκαμε, πλην όμως δεν εφαρμόζονταν. Εν συνεχεία καταφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και μετά από 2 αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες λέγανε πλήρη αποκατάσταση επάνω στο στράτευμα, δικαίωση πλήρη αποκατάσταση επάνω στο στράτευμα. Ο τότε Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αβέροφ, 1976-1977, δεν εφάρμοζε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Οπότε έπρεπε να καταφύγουμε σε, να κάνουμε μήνυση, γιατί δεν εφάρμοσε, δεν εκτελούσε την πράξη του Συμβουλίου Επικρατείας και να τον καταγγείλουμε και να τον μηνύσουμε. Δεν έγινε αυτό, διότι μας συμβούλευσαν ότι γλίγορα θα έρθει ο Ανδρέας Παπανδρέως στα πράγματα και πανηγυρικά πλέον θα μας ορκίσει στην πλατεία Συντάγματος. Ασχοληθήκαμε με ορισμένες δουλειές και περιμέναμε πότε θα γίνει. Εγώ τότε οργανώθηκα στο ΠΑΣΟΚ με τη γνωστή μου δράση και το 1981, όταν ζήτησε ο Ανδρέας Παπανδρέου μετά τις εκλογές τον τότε υπουργό, στο τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας που ήταν ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να επανέλθουμε στο στράτευμα, όπως είχαν επανέλθει οι βασιλικοί που είχαν κάνει το πραξικόπημα, δεν εδέχθηκε ο Καραμαλής και του είπε οτιδήποτε δικαίωσε τους σε βαθμούς, σε χρήματα κτλ. Πλήρω μας να μην τους επαναφέρει στο στράτευμα. Και έτσι υποχώρησε ο Ανδρέας. Εμείς βέβαια διαμαρτυρηθήκαμε και λέγαμε γιατί. Εφόσον υπάρχει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί. Μας κάλεσε ο Ανδρέας και μας είπε τότε για δεύτερη φορά θα πιείτε το πικρό ποτήρι. Πέστε μου τι θέλετε, πού θέλετε, σε ποια υπηρεσία θέλετε να υπηρετήσετε, έχετε προσόντα. Και εγώ με πήγα νομάρχη στα Γιάννηνα, άλλοι πήγαν εδώ, άλλοι πήγαν, πολιτευτήκανε και ο καθένας τράβηξε το δρόμο του. Με νόμο από τη Βουλή πήρα το βαθμό του υποστρατήγου και εν συνεχεία όταν ο νεότερός μου έγινε αντιστράτηγος, γιατί η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας έλεγε πλήρη δικαίωση, επάνω με πλήρη δικαίωση, όταν ο συμμαθής μου πήρε το βαθμό του αντιστρατήγου που ήταν ο μεγαλύτερος βαθμός, μου απενεμήθη ο βαθμός του επιτήμου αντιστρατήγου με όλες τις εύθυμες μοίες τις οποίες έπρεπε να είχα πάρει σαν να ήμουν εν ενεργεία. Αυτό. Ήμουν πολύ ευτυχής, διότι στη ζωή μου, μετά από πολλές ταλαιπωρίες που είχα, συνάντησα τη γυναίκα μου, την Άννα. Και συμπτωματικά ήταν και πατριώτης μου, πατριώτησά μου, από το ίδιο χωριό. Ήταν μεγάλο σταθμός στη ζωή, διότι συνέπεσε ο χαρακτήρας μου και ο χαρακτήρας της Άννας να συμπέσουν και να τριάξουν. Βάλαμε ένα σκοπό, ένα όραμα, ένα χρέος που έπρεπε να ξεπληρώσουμε. Και το χρέος αυτό ήταν προς την ιδιαίτερη μας πατρίδα να κάνουμε μια δωρεά.
διότι θεωρούσαμε ότι τα παιδιά των άλλων είναι και παιδιά δικά μας, διότι εμείς δεν αποκτήσαμε παιδιά. Και έπρεπε τις οικονομίες που είχαμε να τις διαθέσουμε για την εκπλήρωση αυτού του χρέους. Μετά από σκέψεις επιλέξαμε ότι το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε και αυτό που θα έπιανε τόπο που λέμε για τους νέους μας, γενικώς για τους Έλληνες, αλλά ιδιαίτερα για την νεολαία μας, ήταν η μόρφωση, η παιδεία. Εγώ το είχα διαπιστώσει σε όλα μου τα χρόνια ότι ο λαός ο δικός μας με τις αρετές και τα προσόντα που είχε, εάν αποκτούσε παιδεία, θα μπορούσε να μεγαλουργήσει. Ήθελε το κατεστημένο, γιατί εκεί θα επανέλθω πάλι, αυτό τον υπέροχο λαό να τον έχει χαμηλά, χωρίς να του δίνει τη μόρφωση μέσα από το σχολείο. Βέβαια συνετέλεσαν και οι πόλεμοι και οι κακοχίες που είχε και όλα αυτά τα οποία από την ιστορία έχουμε μάθει, το τι τράβηξε αυτός ο ελληνικός λαός. Αυτός ο λόγος για να αποκτήσει ο λαός μας και κυρίως η νεολαία μας την παιδεία, λέγαμε ότι χρειάζεται να φτιάξουμε, να κάνουμε αυτή τη δωρεά, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, για να αποτελέσει ένα φάρο πνευματικό και ηθικό μέσα στην πατρίδα μας. Εκεί είδαμε ότι υπάρχει αυτή η έλλειψη. Και την έλλειψη αυτή την συμπληρώσαμε, την χαρίσαμε και ευχόμεθα ότι θα είναι προς το καλό της νεολαίας μας. Το μόνο που θα έχω εγώ θα είναι το όνομά μου. Αυτό με ικανοποιεί πλήρως. Διότι έχει σημασία το ότι φτιάχνουμε σε αυτή τη ζωή, πρέπει να ξέρουμε τι αφήνουμε πίσω μας. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση για το μέλλον, να αναφέρεται το όνομα σε πολύ χρόνο από τώρα και πέρα. Η δε Άννα συνετέλεσε σε αυτή τη μεγάλη μου απόφαση και συμφώνησε με όλη της την καρδιά. Απόδειξη θα είναι ότι μετά από μένα πιστεύω ότι η Άννα θα συνεχίσει και μάλιστα έχει υποσχεθεί ότι θα απονείμει ένα δώρο, χρηματικό δώρο, στα 3 παιδιά που θα έχουν συχνότερη επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, ένα χρηματικό ποσό για να αποτελέσει και κίνητρο για αυτά τα παιδιά που θα αγαπήσουν και θα επισκέπτονται και θα διαβάζουν και θα αγαπήσουν το βιβλίο. Έτσι νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε με τις δικές μας, τις μικρές δυνάμεις που έχουμε στο κοινωνικό σύνολο και ας προσπαθήσουμε να μας μιμηθούν κι άλλοι. Διότι, κύριε Λογοθέτη, δεν χρειάζεται στην κοινωνία να διαθέτεις χρήματα, αλλά να μπορείς εθελοντικός να βοηθήσεις την κοινωνία για κάτι καλύτερο. Και υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και πολλές δυνατότητες να το πετύχεις αυτό. Και χωρίς χρήματα μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία και στην πατρίδα. Πώς αισθανθήκατε εκείνη την ημέρα των εγγενείων? Μάζευκε κόσμος, ήρθανε παιδιά. Ο Δωρητής, τι αισθάνεται εκείνη τη στιγμή? Εγώ, κύριε Λογοθέτη, δεν σας κρύβω ότι είχα συγκινηθεί πολύ. Ήταν και η χαρά μου, αλλά και η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Διότι είδα αυθόρμητα αυτόν τον λαό να έρθει να αγκαλιάσει και να με τιμήσει. Διότι η παρουσία του, εγώ το θεωρούσα τιμή που είχαν εκφράσει για μένα. Και αργότερα και αυτοί ακόμη, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι κάτι, ναι, μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, θα αντιληφθούν ότι πράγματι η επιλογή μας αυτή ήταν η καλύτερη. Και θα αποδώσει στο μέλλον. Θα αποδώσει στους νέους. Και θα μας ευγνωμονούν για αυτό που κάνουμε. Θερμά συγχαρητήρια και από εμάς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Μπράβο.
που έβγαλε και εκεί και προχθές την ένωση από στράτο που έκανε. Λέει το, κάτι ωραία λόγια και τώρα δεν τα θυμήθηκες να τα πεις. Ναι. Κοίταξε να δεις, άλλο είναι να σκέψεις εκεί την ώρα. Γιατί όταν πρέπει να γράψεις, σβήνεις το ένα, γράψεις το άλλο, σβήνεις το άλλο. Και πρέπει να έχει και πολλές φορές ο προφορικός λόγος. Δεν είναι εύκολο λόγο, είναι δύσκολο λόγο. Και ο γραπτό είναι δύσκολο. Όταν το γραπτό έχει τον χρόνο να το διορθώσει. Ναι. Τον προφορικό λόγο δεν έχει πρόβλημα. Εκείνη την ώρα, ό,τι θα σου έρθει αυτό. Μπορεί μετά να σου έρθει, αλλά δεν δένεται με τον προηγούμενο. Πάντως εκείνη την ημέρα. Αυτό είναι χάσμα, μεγάλη κανατέ. Εγώ σα παρακολουθούσα από μακριά και ήταν σαν να έβλεπα δύο νέα παιδιά που του δώσαν ένα καταπληκτικό δώρο. Δηλαδή, ειδικά η γυναίκα σου ήταν σαν ένα μωράκι, ρε παιδί. Κοίταξε, ξέρεις τι είπε η Δημήτρησα και για την ημέρα. Ξέρεις, Άννα, αισθάνομαι, λέει, ότι είσαι έγκυος και γέννησες ένα παιδί. Ναι. Έτσι, αυτό ένιωθε. Ναι. Αυτό ένιωθε. Είναι, αυτό είναι αυτό γέννηση, γέννηση. Ναι. Ότι ναι. Αυτό που κάναμε ήταν σαν να γεννήθηκε σε εμάς ένα παιδί. Τόσο έτσι. Μεγάλη ικανοποίηση αισθάνθηκε. Έτσι είναι. Το προηγούμενο Σάββατο με κάλεσαν στο παράρτημα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών στο νομό Κυλικής να μου απονείμουν βραβείο, διότι είχαν πληροφορηθεί από τις εφημερίδες ότι είχαμε κάνει τη δωρεά αυτή τη Δημοτική Βιβλιοθήκη στο Δήμο της Αξιούπολης. Πήγα με τη γυναίκα μου και μου απένειμαν μια τιμητική πλακέτα. Τα λίγα λόγια που τους είπα μεταξύ των άλλων ήταν το εξής, ότι η βράβευση αυτή που μου κάνετε αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή, διότι προέρχεται από εσάς, αδέρφους. Γι' αυτό την υπερηφάνεια που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας, διότι θα ακουστεί ότι μία δωρεά που έγινε από κάποιον απόστρατο αξιωματικό, ο οποίος δεν ήταν ούτε βιομήχανος ούτε πλούσιος, αλλά ήταν ένας συνταξιούχος με λίγες οικονομίες οι οποίες είχε κάνει εδώ και 20 χρόνια και με την βοήθεια της συζύγου, διότι αν η σύζυγος δεν ήταν σύμφωνη με αυτό το όραμα που είχαμε βάλει, δεν θα είχε πραγματοποιηθεί. Θα μπορούσαμε τα λεφτά αυτά να το ξοδέψουμε σε ταξίδια, να το ξοδέψουμε σε γλέντια, να το ξοδέψουμε σε άλλες εκδηλώσεις και να μην είχε καταλήξει αυτό το απόθεμα το οποίο κάναμε για αυτό το σκοπό. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πράγμα που δίνουμε ένα παράδειγμα προς μίμηση για ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια οικονομική ευχέρεια και μπορούν να μας ακολουθήσουν. Κύριε Οικονόμου, θα ήθελα να μου πείτε πότε γνωριστήκατε με τον κύριο Παπατέρπου, συγγνώμη, να μου μιλήσετε για την προσωπικότητά του, για τους αγώνες του. Τι είναι αυτό που σας έκανε σας ιδιαίτερη εντύπωση από το χαρακτήρα του? Τον στρατηγό Αλέξανδρο Παπατέρπου
Τον γνώρισα το 1964, για την ακρίβεια τον Οκτώβριο του 1964, όταν ήταν υποδιευθυντής στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τότε με προσεκάλεσε και μου ανέθεσε μία θέση στο κλιμάκιο της ΚΙΠ εδώ στη Θεσσαλονίκη να υπηρετήσω. Είχαμε μία συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, κατασκοπίας, αντικατασκοπίας της χώρας. Ήταν η περίοδος που κυβερνούσε τη χώρα η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ήταν άνθρωπος αξιωματικός με ψηλά ιδανικά, με γνώσεις διοικητικές και επιτελικές ό,τι αφορούσε το στράτευμα. Βέβαια, είχαμε υπηρεσιακή σχέση και τον άνθρωπο κατευθείαν δεν μπορούσε να τον γνωρίσεις τα ψυχικά χαρίσματα που έχει ο καθένας. Μου δόθηκε όμως ευκαιρία μετέπειτα το έτος 1965 όταν βρεθήκαμε στις φυλακές, στρατιωτικές φυλακές, στο Γουδί. Εκεί καθημερινώς τις λίγες ώρες που μας επέτρεπαν να ερχόμαστε σε επαφή, γνώρισα αυτόν τον μεγάλο άνδρα με ψυχικά χαρίσματα όπως ήταν η ευγένεια, η καλοσύνη, η πραότητα, αλλά είχε και μια εκρηκτικότητα όταν υπερασπιζόταν το δίκαιο. Κύριε οικονόμου, αναφερθήκατε ότι κάνατε μαζί φυλακή. Γιατί πήγατε φυλακή, τι σας οδήγησε εκεί? Το 1965, περίπου το Μάρτιο, φανερώθηκε στη δημοσιότητα και αποκαλύφθηκε ένα σχέδιο που το λέγανε Περικλής και αφορούσε τη βία και νοθεία του έτους 1961. Σε αυτή την επιτροπή που ανέλαβε την ανάκριση συμμετείχε και ο αείμνηστος στρατηγός. Αυτή η αξιωματική από τον κατάλογο που βγήκε ήταν γνωστή αξιωματική η οποία ήταν του ιδέα της παράνομης στρατιωτικής οργάνωσης η οποία δρούσε μέσα στο στράτευμα. Της Χούντας δηλαδή. Της Χούντας, η οποία η αξιωματική μετέπειτα όταν έγινε το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου ήταν η ίδια αξιωματική η οποία είχαν συντάξει το σχέδιο αυτό περί κλείς. Αυτοί λοιπόν οι αξιωματικοί δεν πήγαν στο στρατοδικείο όπως είχε προτείνει ο πρόεδρος της κυβέρνησης, ο Γιώργος Παπανδρέου, διότι αναγκάστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου να παραιτηθεί. Ερχόμενοι αποστάτες τους κάλυψαν μαζί με το μετανάκτορα. Και έτσι βρήκανε έναν τρόπο πως αντί να πάνε αυτοί στρατοδικείο δημιούργησαν τον Ασπίδα και μέσα από αυτή τη δίθεν οργάνωση του Ασπίδα παρεπέμφθηκαν δημοκρατικοί αξιωματικοί οι οποίοι θα ήσαν μελλοντικώς όταν αυτοί επρόκειτοι να κάνουν τα σχέδιά τους, να ολοκληρώνουν τους στόχους τους, έπρεπε να φύγουν το στράτευμα. Έτσι λοιπόν ενοχοποίησαν πολλούς δημοκρατικούς αξιωματικούς με ψεύτικες κατηγορίες, παρεπέμφθησαν στο στρατοδικείο, μείναν 2,5 χρόνια φυλακή και μέσα από αυτές τις ενέργειές τους εκδίωξαν περίπου 550 αξιωματικούς. Δημοκρατικούς αξιωματικούς, οι οποίοι για τον Α ή Β λόγο η Χούντα, αυτοί οι αξιωματικοί του ιδέα, δεν ήθελαν να μείνουν στο στράτευμα. Διότι αν θα έμεναν στο στράτευμα θα αποτελούσαν εμπόδιο στις επιδιώξεις. Ποιοι ήταν επικεφαλής του ιδέα? Ήταν η επικεφαλής του ιδέα τότε ήταν ένας στρατηγός Καρδαμάκης, ο οποίος έκανε και αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Πρόεδρος ήταν και ένας στρατηγός φροντιστής και ο Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα δικτάτορας, ήταν γραμματέας του σχεδίου Περικλής το 1961. Αυτοί δηλαδή που συνέταξαν το σχέδιο του Περικλής
για τη Βία Καινοθεία, ο Παπαδόπουλος ήταν ο γραμματέας του σχεδίου Περικλής. Και βέβαια και πολλοί άλλοι, οι οποίοι ήσαν μετά οι αξιωματικοί οι οποίοι έκαναν το πραξικόπημα. Για τον στρατηγό Αλέξανδρο Παπατέρπο έχω συντάξει ένα κείμενο από τις αναμνήσεις που είχα και που έζησα μαζί του. Θα σας περιγράψω λοιπόν πολύ σύντομα όσα γνωρίζω γι' αυτόν μέσα από τις υπηρεσιακές μας σχέσεις που είχαμε και τις ειδικές συνθήκες που ζήσαμε μαζί σε στρατηγική. Για τον στρατηγό Αλέξανδρο Παπατέρπο θα σας περιγράψω από ένα κείμενο που συνέταξα με ηρεμία αναλογιζόμενος τα χρόνια που είχαμε μια υπηρεσιακή σχέση και την περίοδο που ζήσαμε επί 2,5 χρόνια στις στρατιωτικές φυλακές. Είχα όμως εγώ την τιμή, λοχαγός εγώ τότε που το 1965, συνταγματάρχης εκείνος, να συνυπηρετήσουμε στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών από το 1964 μέχρι το 1965 που ήταν προϊστάμενός μου. Υποδιευθυντής στην υπηρεσία αυτή είχε σοβαρή ευθύνη σε θέματα ασφάλειας, κατασκοπίας και αντικατασκοπίας της χώρας. Η εκτίμηση και ο σεβασμός μου για εκείνον ήταν απεριόριστος. Διέκρινα ένα σπάνιο χαρισματικό ηγέτη με διοικητικά και επιτελικά προσόντα. Πάντοτε ήταν αφοσιωμένος στο υπηρεσιακό καθήκον, τους νόμους και στο Σύνταγμα. Αμέσως μετά, το καλοκαίρι του 1965 μέχρι το 1968, βρεθήκαμε φυλακισμένοι στις στρατιωτικές φυλακές με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και ένωσης προστάση για τη δίθεν συμμετοχή στη σκευωρία της οργάνωσης Ασπίδα. Κατά την προανακριτική και ακροματική διαδικασία ενώπιον του στρατοδικείου δεν προέκυψε κανένα ίχνος ενοχής και αποδείχθηκε η αθώωσή του. Στην καθημερινή επαφή μέσα στη φυλακή, τις λίγες ώρες που μας άφηναν ελεύθερους από τα κελιά μας, γνώρισα τη μεγαλοψυχία του, τα σπάνια χαρίσματά του που ξεχώριζαν, όπως η αγνότητα, η ευγένεια, η καλοσύνη, η υπερηφάνεια, η πραότητα, αλλά και η εκρηκτικότητά του όταν υπερασπιζόταν το δίκαιο. Φλογερός πατριώτης, με ψηλά ιδανικά, πρότυπο αγωνιστή για την ελευθερία και την δημοκρατία. Ήταν συνεχώς ανήσυχος και τον απασχολούσε η εξέλιξη των κρισίμων πολιτιακών και πολιτικών γεγονότων της εποχής. Μιλάμε για την περίοδο 1965 με τις επιστολές που είχαν ανταλλάξει ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου με τον βασιλέα, το τότε βασιλέα της Ελλάδος, τον νεαρό Κωνσταντίνο, και την μετέπειτα, μετέπειτα που αναγκάστηκε ο Γεώργιος Παπανδρέου να παραιτηθεί και άνοιξε το δρόμο στους αποστάτες με τα γνωστά γεγονότα, τα Ιουλιανά που προέκυψαν. Από την υπεύθυνη θέση που είχε σαν υποδιευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών γνώριζε τις κινήσεις, τους μηχανισμούς του παρακράτους που για πολλά χρόνια δρούσε το παρακράτος μέσα και έξω από τις ένοπλες δυνάμεις. Την άνοιξη του 1965, πριν κατηγορηθεί και προφυλακιστεί για την υπόθεση Ασπίδα, αποκαλύφθηκε και βγήκε στη δημοσιότητα η εφαρμογή, όχι απλώς μόνο το σχέδιο που είχαν συντάξει, αλλά η εφαρμογή, η εκτέλεση δηλαδή του σχεδίου Περικλής, γνωστό το σχέδιο αυτό, για τη Βία Καινοθεία που πραγματοποιήθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 1961. Το πόρισμα που εξέδωσε τριμελής επιτροπή παρέπεμπε τους ενόχους στο στρατοδικείο. Ένα από τα τρία μέλη της επιτροπής αυτής
ήταν και ο στρατηγός Αλέκος Παπατέρκου. Από τον κατάλογο των ενόχων αποκαλύφθηκαν οι αξιωματικοί που ήταν οι προτεργάτες της παράνομης οργάνωσης του ΙΔΕΑ. Αυτοί οι ίδιοι που ήσαν στο κατάλογο αυτό που συνάντεξαν το σχέδιο που Περικλής, που ο γραμματέας ήταν ο μετέπειτα δικτάτορας της Ελλάδος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, προχώρησαν και όταν ξεκαθάρισε η κατάσταση, προχώρησαν στη μεγάλη ανομαλία στο πραξικόπημα που λέγαμε τον Απρίλιο του 1967, το πραξικόπημα των συνταγματαρχών. Η επίρροκη λοιπόν αυτή η αξιωματική, παρά την εντολή τότε του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου να παραπεθούν στο στρατοδικείο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αδιαφόρησε για αυτή την εντολή του Πρωθυπουργού και στη συνέχεια είχαν και την κάλυψη των αποστατών και των ανακτόρων και ποτέ δεν παραπέφθησε στο στρατοδικείο. Τότε επινόησε το παρακράτος και οι συνεργοί του τη σκευωρία του Ασπίδα. Κατηγόρησαν τον στρατηγό, τον Αλέκο Παπατέρκου, τον εξόντωσαν και μαζί με αυτόν αποστράτευσαν και εξόντωσαν περίπου 550 δημοκρατικούς αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων. Ο δρόμος πλέον για την ανομαλία και το τελικό του στόχο ήταν ανοιχτός. Η ίδια αυτή επίρροκη αξιωματική ήταν που τον Απρίλιο του 1967, όπως σας είπα, παρεβίασαν την ελεύθερη βούληση του ελληνικού λαού, τους θεσμούς της δημοκρατίας και οδήγησαν τη χώρα στην 7χρονη τυραννία. Ο στρατηγός έπεσε μαχόμενος στο βωμό της ελευθερίας και της δημοκρατίας της χώρας. Ο αγώνας του ήταν συνέχεια αυτών του αλβανικού έπους του 1941, της εχμαλωσίας του από τους Ιταλούς φασίστες στον πόλεμο, της αντίστασης με τους Ιταλούς αντάρτες ενάντια στο φασισμό. Είναι ο ήρωας που εκφράζει όχι μόνο την διαχρονικότητα αλλά και το παρόν. Η θέση του βρίσκεται δίπλα στους αγωνιστές της δημοκρατίας, της ελευθερίας, δίπλα στον Κολοκοτρώνη και τον στρατηγό Μακρυγιάννη. Όλοι εμείς, αλλά και οι κάτοικοι της ιδιαίτερης πατρίδος του, στον Εστόριο της Καστοριάς, αισθανόμαστε υπερήφανοι για αυτόν τον μεγάλο άνδρα. Ο στρατηγός έστησε Θερμοπύλες, έγραψε ιστορία για μας και για τα παιδιά μας. Η πατρίδα θα τον ευγνωμονεί και εμείς πάντα θα τον έχουμε στο νου και στην καρδιά μας. Ευχαριστώ. Κύριε Οικονόμου, με την μεταπολίτευση είχαμε πολλές αλλαγές στη χώρα. Το 81 έρχεται ο Ανδρέας, ο οποίος υπόσχεται μεταρρυθμίσεις και πράγματι έκανε. Όμως ήθελα να σας ρωτήσω, στο θέμα των ενόπλων δυνάμεων προχώρησε κατά τη γνώμη σας σε ρήξη με το κατεστημένο? Αν αναφέρεστε για τον Ανδρέα Παπανδρέου την εποχή εκείνη, θα θέλω να σας πω με ειλικρίνεια ότι δεν μπόρεσε ο Ανδρέας Παπανδρέου να προβεί σε μεγάλη τομή μέσα σε ενόπλες δυνάμεις, διότι μεσολάβησε από την αντιπολίτευση μέχρι το 1981, μεσολάβησαν περίπου 6-7 χρόνια. Και σε 6-7 χρόνια το κράτος της δεξιάς επανειδρύθη, όχι βέβαια με τη μορφή που είχαμε στην 7χρονη δικτατορία, αλλά με τη μορφή ότι ήταν οι αξιωματικοί, ήταν φύλλα προσκύμενοι, οι περισσότεροι ήταν φύλλα προσκύμενοι στον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Άρα λοιπόν οι ένοπλες δυνάμεις ξανά έγιναν, πάλι συγκροτήθηκαν με ένα κομματικό μανδύα γύρω από τη δεξιά. Ο Ανδρέας δυστυχώς δεν μπορούσε να πείσει
τον Καραμαλή και ούτε ο Καραμαλής υποχωρούσε στο θέμα των ενόπλων δυνάμεων. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όσοι αξιωματικοί είχαν διωχθεί στην περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών, περίπου 700, άλλοι λένε, εγώ λέω ότι ήταν 550, άλλοι λένε ότι ήταν 700 και αυτοί επανήλθαν, από αυτούς επανήλθαν πάρα πολύ λίγοι. Οι υπόλοιποι μείναν εκτός στρατεύματος. Έγιναν βέβαια την περίοδο της κυβέρνησης του Καραμαλή τα προηγούμενα χρόνια, πριν από το 1981, έγιναν κάποιες επιτροπές, αλλά πολύ λίγοι επανήλθαν από αυτούς που είχε διώξει η Χούντα. Η δικαιολογία ήταν από την τότε ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ότι αυτοί έχουν φύγει χρόνια και ότι δεν θα μπορέσουν μετά επανερχόμενοι να προσαρμοστούν με τις συνθήκες του στρατεύματος. Αυτό ήταν μια δικαιολογία. Πώς λοιπόν ορισμένοι που επανήλθαν όχι μόνο προσαρμόστηκαν, αλλά και ηγηθήκανε μετά, περάσανε από σχολεία πολέμου όσοι δεν είχαν περάσει και ηγηθήκανε σε μεγάλες μονάδες. Νομίζω ότι το δικό σας το παράδειγμα είναι αποκαλυπτικό. Εσάς, ο Ανδρέας σας είχε υποσχεθεί κάτι το οποίο δεν υλοποίησε. Ακριβώς αυτό ήθελα να σας πω, ότι ο Καραμαλής είχε θέσει κάποιους όρους στον Παπανδρέου, στον Ανδρέα Παπανδρέου. Του είχε πει εντάξει να επανέλθουν ορισμένοι στο στράτημα που αδικήθηκαν από τη Χούντα, αλλά αυτοί που κατηγορήθηκαν με τον Α ή Β τρόπο, είτε προσέφηγαν στο στρατοδικείο, τους είχαν στήσει στο στρατοδικείο, είτε κατηγορήθηκαν ως ενεχόμενοι στο ασπίδα, σε αυτούς έθεσε θέμα και είπε ότι από αυτούς δεν θα επαναφέρεις κανέναν, θα δικαιωθούν, δηλαδή όταν λέμε θα δικαιωθούν, θα πάρουν τους βαθμούς αυτούς που έπρεπε να είχαν πάρει αν ήσαν σε ενεργό υπηρεσία, αλλά δεν θα επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Και έτσι, όπως ο Παπατέρπου, όπως εγώ, όπως και τόσοι άλλοι πολλοί, δεν επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία. Αυτό ήταν και το μεγάλο παράπονο, διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε πει ότι όχι μόνο θα επανέλθετε στην ενεργό υπηρεσία, αλλά θα σας ορκίσουμε στην πλατεία Συντάγματος παρουσία του ελληνικού λαού, ότι εσείς ήσασταν τα θύματα, εσείς ήταν που είχατε προτάξει τα σώματά σας στους αξιωματικούς οι οποίοι έφεραν αυτή την ανομαλία στη χώρα. Με τη φυλάκιση λοιπόν τη δική μας, με τους αγώνες του δικού μας και πρωταρχικός των μεγάλων που ήταν ο συνταγματάρης Παπατέρπος, ο συνταγματάρης Αναγνωστόπουλος, ο συνταγματάρης Τσαμασιώτης και τόσοι άλλοι που ήσαν εκτός από εμάς που είχαμε οδηγηθεί στο στρατοδικείο από τους ψευδομάρτυρες, αυτοί λοιπόν δεν επανήλθε κανένας από αυτούς και ήταν το μεγάλο παράπονο. Και μάλιστα σε μία επαφή που είχαμε ορισμένοι αξιωματικοί με τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν ήταν πρωθυπουργός, μας είπε ότι δυστυχώς πρέπει να πιείτε για δεύτερη φορά το πικρό ποτήρι. Και έτσι δικαιωθήκαμε μεν, διότι είχαμε περάσει πιο μπροστά στην εξαετία του Καραμαλή από τη μεταπολίτευση, είχαμε περάσει από τα συμβούλια επικρατείας, είχαμε δικαιωθεί πλήρως. Δεν υπήρχε κανένα κόλλημα, διότι οι αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας έλεγαν ότι όχι μόνο πρέπει να δικαιωθούν ηθικά και οικονομικά, αλλά πρέπει να επανέλθουν όλοι στην ενεργό υπηρεσία. Η υπηρεσία τους έχει ανάγκη. Πιστεύετε, κύριε οικονόμου, δηλαδή, ότι υπήρξε βέτο από την μεριά του Καραμαλή? Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό ήταν που ο Ανδρέας Παπανδρέου, σαν πρωθυπουργός τότε, δεν ήθελε να έρθει σε ρήξη με τον... Διότι, να σκεφτείτε, ότι ήταν πλέον και... είχε αναλάβει πλέον και ανώτατος άρχων. Πιο μπροστά βέβαια που ήταν πρωθυπουργός, είχε πει ότι Ανδρέα, τουλάχιστον αυτό εμείς καταλάβουμε, οποιασδήποτε αλλαγές κάνε, αλλά μην πειράζεις τις ένοπλες δυνάμεις. Διότι θεωρούσε, εάν ξαναγύριζαν αυτοί οι αξιωματικοί, θα έχανε το προβάδισμα η δεξιά με τους αξιωματικούς που είχε. Και έτσι δεν θα υπήρχε κάποια, ο Ανδρέας είπε να κάνει κάποια ισορροπία, να έχει δηλαδή αξιωματικούς
πιστά υπακούοντας στην υπηρεσία, στο στράτευμα και τους νόμους, αλλά να υπήρχαν από όλες τις αποχρώσεις, από όλα τα κόμματα. Να μην ήταν μόνο από τη μία πλευρά όπως ήταν πριν από το 1961. Και αφορά τη σχέση του εμφυλίου με τη χώρα. Τα αίτια βρίσκονται πολύ πίσω. Πρέπει να γυρίσουμε στην περίοδο της κατοχής που ο ελληνικός στρατός βρίσκεται στη Μέση Ανατολή. Εκεί έγιναν κάποια γεγονότα, τα αναγράφει η ιστορία. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε αυτά, αλλά εκεί οργανώθηκε ο ΙΔΕΑ. Ιερός Σύνδεσμος Αξιωματικών. Αυτή η οργάνωση, όταν ήρθε στην Ελλάδα, μέσω των αξιωματικών, δρούσε στις ένοπλες δυνάμεις και προσπαθούσε τους αξιωματικούς αυτούς να τους προσετεριστεί είτε τα τότε ανάκτορα, είτε η κυβερνήση της δεξιάς. Υπήρχε ένας ανταγωνισμός, θα έλεγα. Για να αισθάνονται τα ανάκτορα περισσότερο ασφαλής, ήθελε να έχει τους αξιωματικούς του ΙΔΕΑ να τους έχει κοντά τους. Γνώριζε ότι υπήρχε η οργάνωση αυτή, η παραγατική οργάνωση στις ένοπλες δυνάμεις που λεγόταν ΙΔΕΑ. Εσείς από πότε το γνωρίζατε αυτό? Αυτό το γνώρισα όταν, όχι στον εμφύλιο, που ήμουνα τότε υπαξιωματικός και υπηρετούσα, αλλά το γνώρισα σαν αξιωματικός. Το γνώρισα σαν αξιωματικός όταν είχα διαπιστώσει ότι μέσα στις ένοπλες δυνάμεις, ορισμένοι αξιωματικοί ήσαν οργανωμένοι σε αυτό το αυτό, σε αυτό, και είχαν δικά τους κλίκα. Από την κλίκα και από τη συμπεριφορά που είχαν, από τις διαδοχικές σημειώσεις που γράφανε για αυτούς που ήταν, ας το πούμε, οι μέτεροι, και οι μέτεροι λέω με την έννοια δική τους, με ύψιλον, λοιπόν, είχα διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει. Αλλά δεν μπορούσα ποτέ να υιοθετήσω τις ενέργειές τους. Παραδείγματος χάρη, αν πάρουμε το 1956, από τότε εγώ διαπίστωσα ότι υπάρχει αυτή η οργάνωση και ότι ορισμένοι αξιωματικοί δουλεύουν για κάποιο πολιτικό σκοπό, για να βγάλουν κάποιους πολιτικούς της αρεσκίας από το παρακράτος. Γνωρίζω καλά, νεαρός αξιωματικός το 1965, όταν έγινε για πρώτη φορά που ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής μετά το θάνατο του Παπάγου, ότι το βράδυ εκείνο, εάν δεν είχε, με τον τρόπο που έγιναν οι εκλογές, εάν δεν είχε βγει ο Καραμαλής, είχαν έτοιμο το πραξικόπημα. Άλλως, όπως ξέρετε, ένα πραξικόπημα έγινε το 1951. Βέβαια ήταν μικρής κλίμακος, πάλι από τον ΙΔΕΑ, στην περιοχή όμως, τα όρια τους δεν έφτανε σε όλη την Ελλάδα, αλλά μόνο στην περιοχή του Λεκανοπεδίου. Αυτό το πραξικόπημα, το οποίο γνώριζε ο τότε στρατάρχης ο Παπάγος, έδωσε εντολή να σταματήσει. Και σταμάτησε και παραδόθηκε. Αυτοί οι αξιωματικοί όμως δεν έπαθαν τίποτα, δεν τιμωρήθησαν από το επίσημο κράτος. Διότι αυτοί είχαν προστατευόμενοι αυτών που κινούσαν τα νήματα της εξουσίας. Είτε μέσα στην κυβέρνηση, είτε απ' έξω. Άρα λοιπόν αρχίζω από το 1965, όταν λοιπόν είχε τελειώσει το φίλος το 1959 με την πρώτη κυβέρνηση που έγινε του Πλαστήρα το 1951-52, μετέπειτα του Παπάγου, και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήθελε να έχει αυτή την οργάνωση, την οποία γνώριζε τον ΙΔΕΑ, να τον έχει μαζί του και να τον υποστηρίζει. Μιλήσατε πριν για τη Μέση Ανατολή και εννοείται προφανώς την επέμβαση των Άγγλων στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, στο ναυτικό και στο πεζικό, με το κίνημα που έγινε στη Μέση Ανατολή. Ακριβώς, ναι. Τότε λοιπόν, όταν έγινε κάποιες κινήσεις των λεγόμενων αριστερών και επικράτησε ο στρατός, τότε ακριβώς αυτοί είπαν ότι εδώ που είμαστε στη Μέση Ανατολή είμαστε προσωρινοί. Κάποτε θα πάμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα εφαρμόσουν κάποιο πρόγραμμα. Γιατί εκεί θα συναντήσουμε τους αριστερούς, τους κομμουνιστές
και θα πρέπει να είμαστε οργανωμένοι για να τους αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν, σκεπτόμενοι με την ιδέα του πατριωτισμού, εθνικισμού και του πατριωτισμού, να προσετερήσουν πολλούς αξιωματικούς να υπογράψουν αυτή την οργάνωση, ότι υιοθετούν αυτούς τους σκοπούς που έχει θέσει ο ιδέα, και έτσι είχαν, ο στρατός που ήρθε, ο στρατός αυτός ήταν καινούριος από τη Μέση Ανατολή και σιγά σιγά προόδευσε και έφτασε μέχρι την 21η Απριλίου. Προφανώς είναι και οι δυνάμεις που έπαιξαν κυρίαρχο ρόλο την περίοδο του εμφυλίου. Ναι, οπωσδήποτε. Αυτό άλλωστε άρχισε από την εποχή που ήρθαν οι ξένες, οι αγγλικές δυνάμεις με το Σκόμπι στην Αθήνα και έγιναν τα Δεκεμβριανά. Από τότε πλέον, διότι ο στρατός δεν είχε τη μεγάλη δύναμη όπως είχε ο Ελλάς. Είχε μικρή δύναμη. Στηριζόταν στους Άγγλους, τη δύναμη των Άγγλων, και πήρε μαζί τους και όλους τους δοσύλλογους και τα που ήταν στα τάγματα ασφαλείας για να αντιμετωπίσει τον Ελλάς μετέπειτα. Μιλήσατε πριν ότι τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή αφορούσαν τους αριστερούς και τους κομμουνιστές. Ήταν όμως έτσι, γιατί εδώ βλέπουμε και ανθρώπους όπως ο Σεφέρης, ο οποίος ήταν αστός, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν κομμουνιστής ή αριστερός, ο οποίος παίρνει θέση εναντίον του παρακράτους. Δηλαδή αυτό δεν αφορούσε και τον κεντρώο χώρο? Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε αφορούσε τον κεντρώο χώρο. Αλλά οι αξιωματικοί τότε που ήσαν, ας το πούμε, σε ξένο μέρος, είχαν πάντοτε το νου τους να επανέλθουν στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν τι πράγμα να αντιμετωπίσουν. Αυτό τους είχαν θέσει, ότι εκεί δεν θα βρείτε πλέον τους Γερμανούς ή τους Ιταλούς ή τους Βουλγάρους. Θα βρείτε λοιπόν κάποιον εχθρό που λέγεται κομμουνισμός. Αυτοί θέλουν να καταλάβουν την εξουσία, άρα εσείς θα πάτε εκεί και θα τους αντιμετωπίσετε. Εγώ εννοώ το τμήμα των ενόπλων δυνάμεων που πήρε μέρος στο κίνημα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτοί ήταν οπαδοί του ΚΚ. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Αλλά δώσαν την εντύπωση ότι εκινήτω από αυτούς, ότι αυτοί ήταν εκείνοι που είχαν υποκινήσει το κίνημα. Ο ιδέα ξεκίνησε και ήρθε από τη Μέση Ανατολή μετά την αποχώρηση των Γερμανών. Ο πρόεδρος, ο αρχηγός του ιδέα την εποχή εκείνη ήταν ο στρατηγός φροντιστής. Μετέπειτα ανέλαβε ο Καρδαμάκης. Ερχόμαστε λοιπόν μετά τον εμφύλιο του 1961, όταν έγιναν οι βουλευτικές εκλογές και για αυτούς έπρεπε να βγει ο Καραμαλής, υποτίθεται για αυτούς ότι θα σώσουν την Ελλάδα, έφτιαξαν το σχέδιο Περικλής. Αξιωματικοί, όλο το επιτελείο, περίπου 10-15, όλοι ήταν ένας και ένας του ιδέα. Είτε ήταν των ενόπλων δυνάμεων, είτε των σωμάτων ασφαλείας. Τον πίνακα δεν τον έχω ακριβώς στα χέρια μου, αλλά την εποχή εκείνη είχε δημοσιευτεί και το έχω στο αρχείο μου. Πρόεδρος λοιπόν ήταν ο Καρδαμάκης, ο οποίος ήταν του ιδέα. Γραμματέας του σχεδίου αυτού ήταν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα δικτάτορας της Ελλάδας. Ιδεολογικά, αυτοί πρέπει να ανήκαν στην άκρα δεξιά. Βεβαίως, ακριβώς, στην άκρα δεξιά. Και η στρατολόγηση στελεχών τους, φαντάζομαι ότι θα ήταν επίσης από ανθρώπους που υπηρέτησαν στα τάγματα ασφαλείας, συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Ναι, εννοώ μέσα στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας η στρατολόγηση έγινε με μυστικό τρόπο, διότι δεν ήταν φανερή οργάνωση, ήταν παρακρατική οργάνωση. Και κάθε ένας αξιωματικός, ο οποίος υπέγραφε, όχι σαν όρκο, αλλά σε ένα κατάλογο με τις στόχους τους οποίους είχαν βάλει, γινόταν πλέον δικός τους άνθρωπος και τους γνωρίζανε.
αυτοί όλοι μετέπειτα, αλλά και πιο μπροστά και πριν από το σχέδιο Περικλής, είχαν κέρδιες θέσεις. Να σας πω ένα παράδειγμα. Είχαν φτιάξει μια εγκύκλιο που έλεγε ότι ο διοικητής του τάγματος, ο οποίος θα γράφει διαδικτυακές σημειώσεις για τα προσόντα του κάθε αξιωματικού που γνώριζε, δεν θα τα γράφει με μελάνη και θα υπογράφει, αλλά θα πηγαίνει πρώτα στο συνταγματάρχη να βλέπει ο συνταγματάρχης αυτό και αν συμφωνούσε ο συνταγματάρχης, τότε θα έστελνε πίσω το φάκελο διαδικτυακών σημειώσεων των αξιωματικών και τότε έγραφε με μελάνη το τι πώς ήθελε να βαθμολογηθεί ο καθένας αξιωματικός. Άρα λοιπόν υπήρχαν προδιαγραφές και έλεγαν αυτός θα προωθηθεί γιατί είναι δικός μας. Ο άλλος και άριστος να ήταν δεν θα μπορούσε να φτάσει στα μεγάλα αξιώματα. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε αξιοκρατία στο στράτευμα. Φτιάχνουν αυτόν που ήθελαν. Και έτσι όταν κάνανε το πραξικόπημα αυτοί που το κάνανε ήταν φανατισμένοι. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνθρωποι δικοί τους, οι οποίοι δεν πιστεύαν στη δημοκρατία, αλλά πιστεύανε σε αυτούς τους στόχους τους οποίους είχαν θέσει αυτοί οι αξιωματικοί. Βέβαια τότε υπήρχε ο αντικομουνισμός. Και εν ονόματι αντικομουνισμού, ότι ο κίνδυνος στην Ελλάδα είναι ο κομμουνισμός, άρα λοιπόν πρέπει να επιστρατευτούμε εναντίον αυτού. Και το σχέδιο Περικλής ήταν φανερό. Η εφαρμογή του σχεδίου Περικλής που έγινε, που βρήκαμε εδώ το αρχείο του Γάμα Σώμα Στρατού, χώριζαν στο σχέδιο αυτό που ήταν η εφαρμογή του τους Έλληνες σε τρεις κατηγορίες. Ήταν οι μπλε, οι οποίοι ήταν εθνικόφρονες, δηλαδή οι ανήκοντες στη δεξιά, ήταν οι κόκκινοι, οι οποίοι ήταν κομμουνιστές, και ήταν και οι κίτρινοι, τους οποίους ονομάζανε συνειδηπόρους. Και όριζε μέσα σε αυτό το σχέδιο πώς θα κινηθούν, δηλαδή πού θα διαθέσουν χρήματα, σε ποιους θα διαθέσουν χρήματα, σε ποιους θα προσπαθήσουν με πειθό να τους αναγκάσουν να ψηφίσουν τη δεξιά και σε ποιους θα χρησιμοποιήσουν βία. Όλο αυτό το σχέδιο το ανέλαβαν τα δεύτερα γραφεία των μονάδων του Τρίτου Σώματος Στρατού, γιατί εγώ γνωρίζω μόνο για Τρίτο Σώμα Στρατού, και τα τάγματα ασφαλείας. Λέτε ότι όπως ανακαλύψατε στη Θεσσαλονίκη, ποιοι, εμείς είπατε, ποιοι εμείς. Η εντολή το 1964 εδόθη από την ΚΙΠ μετά την ανακάλυψη του επιτελικού σχεδίου που σας είπα το είχαν συντάξει αξιωματικοί του ΕΔΕΑ με πρόεδρο του Καρναμάκη και γραμματέα του Παπαδόπουλο. Αυτό ήταν το επιτελικό σχέδιο το οποίο έγινε στην Αθήνα και αποκαλύφθη μέσα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο Γεώργιος Παπανδρέου όμως, για να μπορέσει αυτό το σχέδιο να το φέρει στη Βουλή, έπρεπε να βρει και την εφαρμογή του. Ωραία, τα γράφουν αυτά επιτελικά, τι θα κάνουν οι μονάδες, πώς θα κινηθούν κτλ. Αλλά έγινε να βρούμε την εφαρμογή. Και ποιοι ήταν εκείνοι που το κάνανε στην εφαρμογή. Εδώ λοιπόν δόθηκε εντολή στο Τρίτο Σώμα Στρατού, που εγώ υπηρετούσα στο κλιμάκιο της ΚΙΠ, και ο συνταγματάρχης, ο ίδιος συνταγματάρχης Τσαμασιώτης, πήραμε εντολή από τον Παπατέρπο να προβούμε με τη σύμφωνο γνώμη του σωματάρχη που ήταν ο στρατηγός Τολάκας, να προβούμε στην έρευνα στο αρχείο του Γάμα Στρατού για την περίοδο εκείνη. Κάναμε την έρευνα, βρήκαμε τους φακέλους, τους παραδώσαμε στην ΚΙΠ και αυτοί οι αξιωματικοί οι οποίοι είχαν λάβει ενεργό μέρος στο σχέδιο αυτό Περικλής, γνωστοί, τους παραδώσαμε για να δικαστούν. Αυτό είναι που σας είπα προηγουμένως. Αυτοί ποτέ δεν δικάστηκαν, όχι μόνο αυτοί που ήταν οι επιτελείς του επιτελικού σχεδίου, αλλά και αυτοί που ήταν στην εφαρμογή, με ονόματα που είχαν λάβει μέρος εδώ στο Τρίτο Σώμα Στρατού. Όχι μόνο δεν δικάστηκαν, αλλά... Αλλά αυτοί οι ίδιοι καλύφθηκαν, όπως σας είπα προηγουμένως, από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας που ήταν ο Γοροφαλιάς, από τους μετέπειτα αποστάτες, διότι έγιναν τα Ιουλιανά με τον αναγκασμό του Γεωργίου Παπανδρέου, και από τα ανάκτορα. Και αντί να σταλούν οι αξιωματικοί οι οποίοι κάνανε και έδωσαν με το σχέδιο Περικλής, βρήκανε αφορμή μια κίνηση η οποία έγινε στην Κύπρο που την ονομάσανε οργάνωση ασπίδα, περιέπλεξαν όλους τους δημοκρατικούς αξιωματικούς οι οποίοι είχαν ερθεί στην περίοδο του 1964, είτε ήταν φύλα προσκύμενοι προς τον Γεώργιο Παπανδρέο.
δημοκρατική αξιωματική, είτε ήταν αξιωματικοί οι οποίοι δεν ασχολούνται πολύ με τα πολιτικά και δεν ήταν δεξιοί φανεροί. Αυτοί πλαισίωσαν τις κέρυες θέσεις των ενόπλων δυνάμεων και αυτούς τους αξιωματικούς όλους τους ενέπλεξαν στο σχέδιο ασπίδα, άλλους έστειλαν τους πιο ας πούμε επικίνδυνους για αυτούς, τους έστειλαν στο στρατοδικείο, όπως ήταν ο Παπατέρκος, όπως ήταν ο Αναστόπουλος, όπως ήταν ο Τσαμασιώτης, όπως ήταν περίπου 35 αξιωματικοί, εγώ που ήμουν κλπ. Τους ενέπλεξαν λοιπόν σε αυτό το σχέδιο την οργάνωση ασπίδα και μέσα από εκεί δήθεν ότι υπήρχαν κι άλλοι οι οποίοι ελέγχοντο κατά τον ΑΒ τρόπο, τους αποστράτευσαν, ξεκαθάρισαν με άλλα λόγια το στράτευμα από αξιωματικούς οι οποίοι δεν ήταν αρεστοί σε αυτούς, για ποιο σκοπό, για να μπορούν εύκολα χωρίς αντίσταση να φτάσουν στο τελικό του στόχο που ήταν το πραξικόπημα το οποίο φτιάξανε το 1967. Άρα λοιπόν αυτοί είχαν σχέδιο από πολύ πιο μπροστά πώς θα μπορέσουν να φτάσουν. Δεν ήταν η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου, δεν ήταν αριστός αυτούς. Διότι σωματάρχης, σκεφτείτε, αντιστράτηγος, στο 1964-65 που ήταν η Ένωση Κέντρου με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου, σε συγκέντρωση αξιωματικών ονόμασε τον Γιώργο Παπανδρέου Κερένσκι και λέει ότι αυτόν πολύ γρήγορα θα πρέπει να τον βγάλουμε από πρωθυπουργό. Ποιος ήταν αυτός? Ήταν κάποιος στρατηγός Δέλιος. Ήταν διοικητής του πρώτου σώματος στρατού στην Κοζάνη. Αυτό έγινε μετά τις εκλογές του 1964, περίπου τον καλοκαίρι του 1964. Ναι. Κύριε Οικονόμου, με όλα αυτά τα πολύ αποκαλυπτικά που μας λέτε, είναι να απορεί κανείς πώς τους ξέφυγαν μερικοί όπως εσείς, όπως ο Παπατέρπος και οι άλλοι αξιωματικοί. Πώς τους ξεφύγατε? Ξεφύγαμε με ποια έννοια? Ότι ξεφύγαμε από αυτούς πότε? Νωρίτερα, ενώ το κλίμα που επικρατούσε πρέπει να ήταν αφόρητο για εσάς. Ναι. Στο στράτευμα, όταν βλέπατε όλα αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, τα δεύτερα γραφεία των μονάδων παρακολουθούσαν όλους τους αξιωματικούς και ήξεραν ο κάθε αξιωματικός τι ψηφίζει, σε ποια πολιτική παράσταση ανήκει, από πού. Είχαν πράκτορες ακόμη και στα περίπτερα και έλεγαν τι εφημερίδα διαβάζει ο Οικονόμου. Μακεδονία την εποχή εκείνη ήταν της Ένωσης Κέντρου και Νέα. Άρα λοιπόν δεν είναι φύλλα προσκύμενοι προς εμάς. Αυτούς πρέπει να τους εξεντώσουμε. Πρέπει να βγάλουμε μια ευκαιρία να τους βγάλουμε εκτός στρατεύματος. Και τους δόθηκε ευκαιρία τότε να κάνουν αυτό. Άλλωστε να σημειώσω το εξής που θυμήθηκα τώρα. Όταν εγώ ήρθα εδώ από τη Χαλκίδα που υπηρετούσα το 1963 και ήρθα το 1964 εδώ στο κλιμάκιο με εντολή του Παπατέρπου, στο κλιμάκιο του ΣΚΙΠ, ένας αντισταματάρχης γνωστός μου είπε, ρε εσύ Οικονόμου, τι ήθελες και μπήκες στην ΚΙΠ με πρωθυπουργό τον Γιώργο Παπανδρέου. Για κοίταξε σιγά σιγά να βρεις τρόπο να φύγεις, διότι η καριέρα σου κινδυνεύει. Αυτό μου είπε. Και λέω, σε παρακαλώ κύριε συνταματάρχα, δηλαδή, μια κυβέρνηση την οποία έχει εκλέξει ο ελληνικός λαός, δεν πρέπει να βρεθούν αξιωματικοί που να πλαισιώσουν αυτές τις κέρυες θέσεις. Και όταν ήρθα εδώ να παραλάβω το γραφείο το οποίο μου είχαν θέσει και βρήκα τους αξιωματικούς, οι οποίοι ήταν επί χρόνια της δεξιάς, δεν παραδίδανε σε εμάς. Γιατί τους λέγανε, κολυσιεργήστε την παράδοση, διότι λίγες είναι οι μέρες, θα ξαναμπείτε στη θέση σας. Και ο διοικητής έλεγε στον αξιωματικό, ο οποίος τυχαίως ήταν και συμμαθητής μου από τη σχολή Ευρυπίδων, ο Χαγός τότε, κύριε Τάδε, να πω και το όνομά του, κύριε Σοφικίτη, γιατί δεν παραδίδεις τόσο καιρό? Να έχω τους πράκτορές μου και δεν μπορώ να τους βρω, και έβρισκε κάποια δικαιολογία με σκοπό να παραμείνει όπως τους είχαν πει, διότι
η αντικατάσταση για αυτούς δεν έπρεπε να γίνει. Πέστε μας λίγο πιο συγκεκριμένα. Δηλαδή, έχουμε εκλογές το 61. Πώς αντιμετωπίζει το παρακράτος εσάς, που ξέρει ότι εσείς δεν ανήκετε στο σκληρό πυρήνα της δεξιάς? Εμάς μας είχανε μεταθέσει σε ακραίες μονάδες, οι οποίες να μην έχουν σχέση με το κέντρο της εξουσίας. Παραδείγματος χάρη, από το 1959 μέχρι το 1963 εμένα με είχαν μεταθέσει στο Σιδηρόκαστρο και μάλιστα στα Βουλγαρικά σύνορα. Εκεί, όταν έγιναν εκλογές, εγώ βρισκόμουν εκεί, στα Βουλγαρικά σύνορα. Σε μία συγκέντρωση που έγινε, με κάλεσε, γιατί εγώ ήμουνα στα σύνορα πάνω και ο διοικητής μας κάλεσε πίσω προς το Σιδηρόκαστρο, στο Συστόλιφο, ένα μικρό χωριό που ήταν η έδρα του τάγματος, για να μας δώσει κάποιες οδηγίες επάνω σε θέματα, υπηρεσιακά θέματα. Τότε, ο ταχυδρόμος, ο οποίος μετέφερε την αλληλογραφία στα φυλάκια, το ρώτησα εγώ, γιατί περίμενε να πάμε με το αυτοκίνητο μαζί μου το απόγευμα, τι έχω, αν έχω καμιά αλληλογραφία. Και του λέω, γιατί έχεις τόσα πολλά πράγματα, τι είναι, γιατί έχεις τόσο πολλούς σάκους. Λέει ότι μου έδωσαν από το δεύτερο γραφείο του Συντάγματος αυτούς τους σάκους που είναι εφημερίδες να τους μοιράσω στους τα φυλάκια, στους στρατιώτες. Αυτά γίνονται παραμονές των εκλογών του 1961. Ανοίγοντας λοιπόν αυτούς τους σάκους, διέκρινα ότι υπήρχαν εφημερίδες μόνο του Ελληνικού Βορρά. Τότε κάλεσα και τους άλλους διοικητάς στον λόγο που ήταν τρεις συμμαθητές μου, δύο άλλοι συμμαθητές μου, λέω έτσι και έτσι, τι γίνεται, τον έναν τον λέγανε Τερζάκη, τον άλλον τον λέγανε, μου διαφεύγει το όνομά του, το ίδιο έχετε και εσείς στους σάκους αυτούς, έχετε να μοιράσετε στο στρατό τις εφημερίδες στο Ελληνικό Βορρά. Και ανοίγοντας λοιπόν αυτούς τους σάκους, είδαμε ότι πράγματι και οι άλλοι λόγοι τους είχαν δώσει και στους άλλους λόγους αυτές τις εφημερίδες. Τότε καλέσαμε τον υποδιοικητή του τάγματός μας, που ήταν ο αείμνηστος Σπύρος Μουστακλής. Του αναφέραμε, σταμάτησε τους τρεις ταχυδρόμους, πήρε τους σάκους. Μουστακλής που βασανίστηκε. Ακριβώς. Πήγε στο διοικητή και του λέει, κύριε διοικητά, έχω να σας αναφέρω μια μεγάλη παρανομία. Ο διοικητής ήταν λιγάκι ένας άτομο πολύ ήρεμος και πολύ ένας φοβητσιάρης. Και φοβότανε, μην τυχόν αυτό το δώσουμε κάπου και πάρει έκταση κτλ. Και του λέει, κύριε Ταγματάρχη, Ταγματάρχη ήταν ο Μουστακλής, κύριε Ταγματάρχη, σε παρακαλώ, άσε το πράγμα, μην το δίνει σε έκταση και θα δούμε πώς θα το καλύψουμε. Και ο Μουστακλής είπε, όχι, θα πάρουμε το συνταγματάρχη και θα το αναφέρουμε αυτή την παραμονή να δούμε πώς έγινε. Το αναφέρανε, αναγκάστηκε ο διοικητής να πάρει τον συνταγματάρχη, το αναφέρανε και λέει ότι για να δω το δεύτερο γραφείο το δεύτερο γραφείο του συντάγματος πώς έγινε. Είχε γίνει λοιπόν από τα λεφτά των καψιμί του συντάγματος, είχαν μαζευτεί χρήματα, αγοράσαν τις εφημερίδες με εντολή του δεύτερου γραφείου της μεραρχίας που έδραβε στα Σέρας. Με εντολή λοιπόν του δεύτερου γραφείου της μεραρχίας έδωσε στα συντάγματα και στείλανε εφημερίδες για τους στρατιώτες. Τότε εγώ είπα στον συνταγματάρχη, κύριε συνταγματάρχα, για να σταματήσει το πράγμα, θα πάρουμε τις εφημερίδες αυτές, αλλά θα αγοράσουμε με τα λεφτά του καψιμί και τις άλλες εφημερίδες, τη Μακεδονία ή τα Νέα, για να στείλουμε και από τη μία, εφόσον οι στρατιώτες θα ψηφίσουν, να δούνε και τη μία πλευρά, να δούνε και την άλλη. Και βέβαια αυτό δεν έγινε, διότι χρειαζόντουσαν και άλλα χρήματα και αναγκάστηκαν να αποσύρουν τις εφημερίδες και οι εφημερίδες δεν πήγανε επάνω. Αυτό όμως ο Μουστακλής το ανέφερε κάτω στην Ένωση Κέντρου, σε κάποιο κομματικό μηχανισμό της Ένωσης Κέντρου, έλαβε γνώση και έγραψαν και εφημερίδες στην εποχή εκείνη το τι συμβαίνει σε κάποιες μονάδες στο Σιδηρόκαστρο. Αυτή είναι μια ιστορία πραγματική την οποία έζησα εγώ.
άλλη παρέμβαση στους στρατιώτες την ημέρα των εκλογών. Την ημέρα των εκλογών τους μοιράσαν και ψηφοδέλτια. Αυτό ήταν το μεγάλο έγκλημα. Αυτό δεν έγινε στις άλλες εκλογές το 1900, πιο μπροστά στο 1956 στη Νέα Σάντα που υπηρετούσα, το βράδυ εκείνο, επειδή εγώ στο νομό Κυλκής είχα κάποιον στρατηγό ο οποίος ήταν με την υποψήφιος βουλευτής στην Ένωση Κέντρου, με πήραν από το τάγμα και με στείλανε έξω από το τάγμα για να μην λάβω γνώση αυτών που επικαλούθησαν, για να, για να είμαι αρχιφύλακα σε κάποιο ύψομα, ραχμαλί το λέγανε. Και εγώ διαμαρτυρήθηκα για αυτή την τοποθέτηση, γιατί είπα, μα ήμουν εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί έπρεπε να κοιμηθείς και έξω και ήταν μια πιο βαριά υπηρεσία από ό,τι ήταν οι άλλες. Τότε ο διοικητής, ο οποίος ήταν αδελφός του Καραπιπέρη, του βουλευτή της ΕΡΕ, της ΕΡΕ τότε, μου απάντησε ότι άφησε αυτά και να κάνεις αυτό το οποίο σου διατάσσουμε. Πήγα λοιπόν εκεί και την άλλη μέρα με συνοδεία με τους στρατιώτες πήγαμε και ψηφίσαμε στο δημοτικό σχολείο το αυτό. Το βράδυ. Στους οποίους οι στρατιώτες είχαν δώσει ψηφοδέλτια. Προσέξτε, το βράδυ, επειδή εκεί έπρεπε να φάμε το βραδινό συζήτη, φεύγαμε από το απόγευμα, πήγε ο βοηθός μου με κάποια μαγειρικά σχέδια να πάρει το φαγητό που έπρεπε να φάμε. Και όταν γύρισε το ρώτησα τι γίνεται, τι γίνεται στο τάγμα κτλ. Μου είπε, κύριε υπολογαγέ, είναι όλοι οι στρατιώτες μαζεμένοι στο καψιμί και εκεί τους μοιράζουν ψηφοδέλτια. Και μάλιστα μου δώσαν και εμένα. Διότι το 1956 οι στρατιώτες ψήφισαν τους υποψηφίους του τόπου καταγωγής τους. Εγώ λοιπόν εγώ ψήφισα τον Αβραμίδη που ήταν από το νομό Κυλκής και ήταν υποψήφιος βουλευτής και ο Δεκανέας που ήταν ο βοηθός μου ήταν και αυτός. Και του είχαν δώσει ψηφοδέλτιο της δεξιάς και όχι της Ενώσεως Κέντρου. Είτε δεν ξέρω μήπως λεγόταν και αλλιώς τότε η συνεργασία που είχε κάνει η Ένωση Κέντρου. Η Ένωση Κέντρου έγινε μετέπειτα. Υπήρχαν, εν πάση περιπτώσει, τα φιλελεύθερο κόμμα και τα λοιπά, όπως το λέγανε. Με αποτέλεσμα, βέβαια, τη συντριπτική υπεροχή της δεξιάς από τους στρατιώτες, από τους ψήφους των στρατιώτων. Ναι, γιατί το βράδυ εκείνο ήμασταν όλοι επιφυλακοί που λέγανε, εάν για οποιοδήποτε, παρά την νοθεία που είχαν κάνει, τη βία που είχαν κάνει, εάν δεν έβγαινε ο Καραμαλής, ήταν η πρώτη φορά που είχε υποβάλει αυτό και τον είχαν ορίσει σαν υποψήφιο οι Αμερικάνοι, διότι ο φυσιολογικός διάδοχος του Παπάγου ήταν ένας από τους τρεις. Είτε ο Κανελόπουλος, είτε ο Στεφανόπουλος, είτε ο Μαρκεζίνης. Αυτοί όλοι, από αυτούς όλους δεν είναι διάλεξαν, ούτε ήταν άκτορα, ούτε οι Αμερικάνοι διάδοχο. Αλλά είπανε, θα βάλουμε έναν, τον οποίο αυτοί θεώρησαν ως το πιο ικανό, τον Καραμαλή, και ήταν η πρώτη φορά το 1956, ο Καραμαλής. Αυτόν λοιπόν τον είχε περιβάλει με προστασία ο ΙΔΕΑ την εποχή εκείνη και οι Ένωπες Δυνάμεις. Εσύ για να πίνεις το τσάι σου, θες νερό ή το τσάι. Καταθέτω, Γιώργο μου, αυτή τη μαρτυρία, διότι ο κάθε νέος όταν επιλέξει να ακολουθήσει μία σταδιοδρομία, θέλει αυτή τη σταδιοδρομία να την πετύχει. Εάν δεν την πετύχει για κάποιους λόγους υποκειμενικούς, τότε θα πει τόσο μπόρεσα, τόσο έκανα. Όταν όμως έχει προσόντα και θέλει να ανέβει ψηλά, τότε και έρχεται μια ωραία πρωία, ορισμένοι οι οποίοι θέλουν να σε θανατώσουν, τότε σου δημιουργείται η πικρία και λες να είμαι τελείως αθώος, να οδηγηθώ στη φυλακή, να χάσω την καριέρα μου. Πολλοί ήταν και παντρεμένοι, εγώ δεν ήμουν παντρεμένος. Πολλοί είχαν παντρεμένοι, είχαν τα παιδιά τους. Και μέσα στη φυλακή, Γιώργο μου, δεν πέραν το μισθό ολόκληρο, πέραν το μισό. Άρα λοιπόν είχαν και οικογενειακά τραύματα, δεν ήταν μόνο τα ατομικά τραύματα. Όλοι περιμέναμε
να έρθει η ώρα της δικαίωσης. Η ώρα της δικαίωσης όμως άργησε πολύ, διότι η 7χρονη δικτατορία τα έφερε όλα πίσω. Έγιναν τα δικαστήρια μετά τη μεταπολίτευση. Αποταχθήκαμε από τη Χούντα. Απόταξη θα πει ποινή η οποία είναι ατιμωτική. Δηλαδή, αν για οποιοδήποτε λόγο σε καλέσει την πατρίδα τα νιάτα να πολεμήσουν, εσύ δεν θα έχεις δικαίωμα. Δεν θα σου δώσουν το δικαίωμα να υπερασπιστείς την πατρίδα. Άρα λοιπόν, όλοι αυτοί οι αξιωματικοί αισθάθηκαν ότι πήγαν να εξοντωθούν. Με τη μεταπολίτευση περιμέναμε τη δικαίωση. Η δικαίωση δεν ερχότανε, διότι έβρισκαν πολλά προσκόμματα. Δεν θέλανε να επανέλθουμε στο στρατό, διότι οι αξιωματικοί αυτοί ήταν, τους οποίους γνώρισα εγώ, όλοι δυναμικοί αξιωματικοί με πολλά προσόντα. Δεν ήταν αξιωματικοί οι οποίοι να φτάσουν σε μια μεσαία βαθμίδα και να αποστρατευτούν. Απόδειξη είναι ότι όσοι για τον ΑΒ λόγο δικαιώθησαν, κατέκτησαν τις υψηλότερες θέσεις. Φτάσαν αντιστράτηγοι. Και δεν είναι λίγοι, είναι αρκετοί. Αν είχαμε χρόνο, να σου αναφέρω και τα ονόματά τους. Προσφύγαμε στα Συμβούλια Επικρατείας. Μας δικαίωσαν δύο φορές στα Συμβούλια Επικρατείας. Η κυβέρνηση του Καραμαλή όμως δεν προχώρησαν να εφαρμόσουν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας. Άρα λοιπόν είχαν μια κατηγορία, έπρεπε να τους κατηγορήσουν για κατάχρηση εξουσίας. Διότι όταν ένας υπουργός δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, τότε πέφτει σε παράπτωμα της κατάχρησης εξουσίας. Και είναι, οι ποινές είναι αυστηρότατες. Δεν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, διότι δεν θέλαμε να... Ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, ήταν τότε ο Ήμιστος Αβέροφ. Δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε άλλα δεινά. Σκεφτείτε τώρα να κάνουμε προσφυγές και να στέλνουμε τους υπουργούς στο δικαστήριο. Δεν θα ήταν ωραίο. Τι μας προτείνανε? Να κάνουμε υπομονή, να έρθει το κόμμα που θα μπορέσει να μας δικαιώσει και να όχι μόνο ηθικά και οικονομικά, αλλά να επανέλθουμε στην ενεργό υπηρεσία, στο στράτευμα. Οι περισσότεροι ήμασταν νέοι. Αυτοί που ήσαν μεγάλοι είχαν εξαντλήσει το χρόνο για να υπηρετήσουν, να επανέλθουν. Εμείς ήμασταν πάρα πολύ νέοι. Και όπως σου είπα, αυτοί που επανήλθαν από το βαθμό τότε που φύγανε ταγματάρχου, αντισταγματάρχου, φτάσανε μέχρι το βαθμό στρατηγού. Μιλάτε τώρα και έχω την αίσθηση ότι έχετε μια κρυφή επιθυμία, μιλώντας, να εκπροσωπείτε όλους αυτούς που αδικήθηκαν και που γεύτηκαν το ποτήρι της πίκρας και της απαγοήτευσης. Ακριβώς αυτό. Αυτοί όλοι οι αξιωματικοί, ανεξάρτητα αν μερικώς ή ολικώς δικαιώθησαν ηθικά και οικονομικά, φύγαν με το παράπονο, διότι όπως σου είπα, ο νέος όταν τραβήξει μία πορεία και πάει και δώσει ένα στόχο να ακολουθήσει επάγγελμα, θα το πούμε, αξίωμα, θα το πούμε, του αξιωματικού, έχει δώσει όλο το είναι του για αυτό το πράγμα. Όταν λοιπόν αμέσως διακοπούν αυτά τα όνειρα, αυτές οι επιδιώξεις, τότε πλέον η απογοήτευση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμη και αν εμένα προσωπικό, όπως και τους άλλους συναδέλφους μου, τους αποκατέστησαν ηθικά, οικονομικά, δεν ήταν πλήρη δικαίωση. Η πλήρη δικαίωση ήταν η επάνωδος στο στράτευμα, να φορέσουμε πάλι την τιμημένη στολή που αγαπήσαμε. Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία ερώτηση που δεν έχει σχέση με το στράτευμα,
Εσύ σαν ανώτατος αξιωματικός, πήρατε μια πολύ σημαντική απόφαση μαζί με τη σύζυγό σας. Και πρέπει να είναι μοναδική στην Ελλάδα. Πήρατε την απόφαση να ιδρύσετε μία βιβλιοθήκη στη γενέτειρά σας. Γιατί το κάνετε αυτό? Αυτή η πράξη μας ξεκινάει από ένα όραμα, το οποίο με την σύζυγό μου, την Άννα,